Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη frame rate and cut εδώ στο καλύτερο κανάλι του κόσμου, στο Inferno Braveheart. Όπως γνωρίζετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν είμαι μόνος μου. Έχω κάποιες έτσι πολύ όμορφες παρουσίες. Δεν μιλάω για τους καλεσμένους μου, θα τους δείτε μετά, αυτοί δεν είναι όμορφοι. Όχι ρε, πλάκα σας κάνω. Θα ξεκινήσω με τον πιο όμορφο, τον πιο βασικό όλων, Γιώργο Πρίτσκα, πρόεδρο, του οποίου όμως η χετούλα λίγο μας τα χαλάει. Έχει αρχίσει και γίνεται σαν πατατάκι. Την έχω τυχασεύσει λίγο. Ναι, με κοτλέ έτσι πινελιές. Νομίζω ότι θα φορεθεί πολύ το καλοκαίρι. Γιώργο, τι έγινε? Όλα καλά. Όλα πάμε καλά. Εντάξει, η Κρήτη μας τι κάνει? Η Κρήτη μας ζεσταίνεται σιγά σιγά. Εμείς είμαστε ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε σούπερ βροχές, σούπερ κρύα και σχεδόν χιόνια. Αλήθεια τώρα? Ναι, αλήθεια σου λέω. Αυτή τη Θεσσαλονίκη από χθες ήταν αναποφάσιστο, σήμερα άρχισε να στρώνει. Αποφάσισε ότι θα είναι καλοκαίρι. Μάλιστα. Μιας και πετάχτηκε εκεί που δεν τον σπέρνουν, ο Θέμης Μπολτσής από τη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, Θέμη? Τι όμορφο παιδί που είσαι. Καλησπέρα σε όλους. Φίλε, και εγώ σήμερα δηλώνω απογοητευμένος με τη φράση του Προέδρου. Περίμενα κάτι πιο εξωτικό, κάτι με περισσότερο χαρακτήρα, αλλά... Ωστόσο, να πούμε ότι αρχίζεις και μεταμορφώνεσαι σε Πρόεδρος. Δηλαδή, κάνε λίγο έτσι το μαλλί να δει ο κόσμος. Το δικό μου μαλλί. Το βλέπεις ότι αρχίζει η φράτζα, αρχίζει και κάτι κάνει εκεί πέρα. Κάτι μεταδίδεται σιγά σιγά, θα βγάλει και ο Nike από εδώ από την καράφλα, θα αρχίσει να τρώνει μια φράτζα. Και πάμε τώρα στο Nike, μιας και μιλάμε για φράτζες. Κοίταξε, μαλλί δεν έχω, δεν χρειάζεται βίντεο. Όπου δεν έχει στιγμή... πράτσα τον κόβουμε. Το λοιπόν, σάκι τιμητικά του κρατάμε. Μέχρι να λύσουμε τα προβλήματα με τις συνδέσεις του Κύπριου. Με τα μαλλιά. Με τα μαλλιά δεν θα τα λύσουμε ποτέ. Τα μαλλιά θα λυθούν σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα χρειαζόμαστε βίντεο των Nike. Μέχρι λοιπόν να λυθεί το θέμα της σύνδεσης του Γιώργου. Του Γιώργου. Του Nike. Γιώργο το λέμε. Συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά στην ιστορία τον λέω Γιώργο, ρε φίλε. Όταν μου λένε Γιώργο, δεν γυρνάω. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, μέχρι να διορθωθούν τα προβλήματα που έχει με την σύνδεσή του, θα βλέπετε, θα αρκεστείτε μόνο σε μία απλή φωτογραφία. Βέβαια, η φωτογραφία αυτή δεν είναι απλή. Είναι μία φωτογραφία που αντιπροσωπεύει 100% τον χαρακτήρα του Nike. Nike! Την αγάπη μας, την αγαπημένη και λαμπερή και. Νομίζω ότι δεν θα κάνω λάθος και πολύ ζεστή Κύπρο. Ναι, έχει αρχίσει και εδώ ζεσταίνεται. Ξεκινήσανε τα τριαντάρια. Παρ' όλα αυτά, καλησπέρα σε όλους. Μάλιστα. Τι λέει, πώς πάμε, είσαι εντάξει? Μια χαρά, όλα, κομπλέ. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, ψυχή μου, μπράβο, αδερφούλη. Δώσε πόνο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι αυτές εδώ οι εκπομπές, οι frame rate uncut εκπομπές, είναι εκπομπές τις οποίες αφιερώνουμε στο 99% στα όσα συμβαίνουν στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Θα μιλάμε γενικά και όσο γουστάρουμε για video games, τι παίζει με την επικαιρότητα, τι παίζει με τη βιομηχανία, με τα γούστα μας, με το τι παίζουμε εμείς. Γενικά θα κάνουμε μια όμορφη, ζεστή, παρείστικη κουβέντα σχετικά με τα video games. Πριν πιάσουμε τις κουβέντες, νομίζω ο Θέμης έχει κάτι να δώσει στα παιδιά που μας ακούν και μας βλέπουν. Κλέβω από το πεντάλεπτο των ανακοινώσεων για πάρ να πω ότι σήμερα πάρ' το όλο δικό σου. Έχουμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό για το frame rate. Έχουμε παιχνίδια για το Steam, κλειδιά, τα οποία είναι τα εξής. Βλέπετε και όλα στα εξώφυλλα στην οθόνη. Είναι το Little Nightmares, το Layers of Fear Masterpiece Edition, το πρώτο παιχνίδι της σειράς, μιας και βγαίνει και το δεύτερο. Ένα Metal Gear Solid V Ground Zeroes, ένα αντίτυπο. Μην το λες V, θα σου κοπανίσω. Τι V, ρε. Με συγχωρείτε. Ένα αντίτυπο ακόμα, Metal Gear Solid 5, το The Phantom Pain. Ένα ακόμα αντίτυπο, Metal Gear Solid 5, το The Definitive Experience, που έχει και όλα τα DLCs. Έχουμε το Shadowrun Returns, ένα παιχνίδι που λέγεται Standard Eldritch Edition, το Old Boy, και το Goetia. Ωραία. Τα βλέπετε και στην οθόνη σας. Ξάκι λογικά, με ένα σχόλιο κάτω να διαλέξουν. Και Nike, Goetia. 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 Δεν ξέρω, παιδιά, για τις προφορές τα αγγλικά που συγχωρέσετε. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε, αγαπημένο μου Θεμούλη. Λοιπόν, τι θα κάνουν τα παιδιά για να τα κερδίσουν αυτά, Θέμη? Θέλω να αποφασίσεις μόνος τώρα. Να αφήσουν ένα σχόλιο κάτω, δηλώνοντας πόσο αγαπάνε το Σάκη και ποιο παιχνίδι θέλουν. Όχι εμένα, γενικά, πόσο αγαπάνε την παρέα του frame rate. Αλλά και εσένα.
Το τελευταίο το κερδίζει. Σε αγαπάω παραπάνω, όπως έχεις συνειδητοποιήσει και πριν τα γυρίσματα της εκπομπής. Το τελευταίο το κερδίζει όποιος βρει πώς προφέρεται. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αφήστε ένα σχόλιο λοιπόν από κάτω και να κάνουν και ένα share το βίντεο, να μην το κάνουν. Ας κάνουν και ένα share το βίντεο. Ας κάνουν ένα frame rate and cut, απλό hashtag. Απλό hashtag, frame rate and cut hashtag και ένα σχόλιο από κάτω με ποια παιχνίδια θέλετε να κερδίσετε. Γράψτε 2-3 επιλογές και εμείς θα διαλέξουμε όποιους αφήσουν σχόλια και share το βίντεο με το hashtag και θα τα κερδίσετε. Να πούμε, έχεις πει, συγγνώμη άκουγα τους τίτλους, έχεις πει ποιο παιδί τα διέθεσε? Εδώ υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, γιατί ο Καρατζάς μου έδωσε μόνο τη λίστα με τα παιχνίδια και δεν θυμάμαι. Ξέρω όμως εγώ το παιδί. Γι' αυτό σε έχουμε αρχίσει. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Δημήτρης ο Μαραβέλης, ο οποίος έχει δώσει πολλά δώρα στο παρελθόν. Είναι παιδί που ακολουθεί το site και τους Unboxholics και τις εκπομπές στα frame rate εδώ και πολλά χρόνια. Και για ακόμα μια φορά δίνει δώρο στην κοινότητα των Unboxholics και των frame rate και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα! Σάκη, πολλά φιλιά στο φίλο τον Δημήτρη. Βρεθήκαμε από κοντά όταν ήμουν Απρίλη. Ναι, ναι. Α, δεν μου το είπες αυτό. Ωραία. Δεν πειράζει. Ναι, με τον Δημήτρη, με τον Κώστα και τον Αχιλλέα. Φιλιά σε όλους. Μπράβο, μπράβο. Χαιρετισμούς σε όλους λοιπόν. Τι έχουμε τώρα? Πρώτα απ' όλα, να πούμε και δύο πράγματα τι παίζει με εμάς και τη φάση μας γενικότερα. Από εδώ και στο εξής θα βλέπετε κανονικά, θα μπούμε στο πρόγραμμα των frame rate, τόσο των uncut εκπομπών εβδομαδιαίως εδώ στο Inferno Bravecard, όσο και των απλών frame rate εκπομπών στου Unboxholics. Κάθε περίπου 15-20 μέρες θα έχουμε μια εκπομπή εκεί γενικότερης ύλης, που θα μιλάμε και για κινηματογράφο και για τηλεοπτικές σειρές, μαζί με τη Στέλλα και άλλα παιδιά. Έχουμε μπει κανονικότατα εμείς σε ρυθμούς E3. Να πω ότι θα είμαστε για ακόμα μια φορά στην E3 φέτος, με τη στήριξη του Γερμανού θα είμαστε εκεί. Συγκεκριμένα ο Θέμης με τον Γιώργο, τον Πρίτσκα, τον πρόεδρο, θα ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες για να καλύψουν τα πάντα σχετικά με την E3. Έχουμε ξεκινήσει, κλείνουμε ραντεβού, κλείνουμε συνεντεύξεις, κλείνουμε slots για να παίξουμε παιχνίδια. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό roster μέχρι στιγμής. Καθημερινά αυτό το roster των τίτλων, το line-up, το γεμίζουμε με ραντεβού και πραγματάκια. Κλασικά μέσω των Unboxholics θα δείτε όλη την Ε3 να περνάει από τα μάτια σας. Ό,τι νέο προκύπτει, όποτε και αν προκύπτει, 24 ώρες 24 ώρες, ξέρετε ότι εκείνη την διαβολοβδομάδα, με την καλή έννοια, της Ε3 θα έχετε μπόλικη ύλη να διαβάσετε, συν το βίντεο περιεχόμενο και αυτά που έχουν να μας στείλουν τα παιδιά από το Los Angeles στα social media των Unboxholics. Μην ξεχνάτε ότι εκεί πέρα βλέπετε μπόλικη κάλυψη της Ε3 και των εκθέσεων γενικά και της Gamescom που θα πάμε τον Αύγουστο. Οπότε μην ξεχνάτε ότι άσχετα αν ακολουθείτε ή όχι, εκείνη την περίοδο στο Facebook και στο Instagram των Unboxholics θα διαβάζετε τα πάντα. Στο site θα διαβάζετε τα πάντα, απλά από εκεί θα βλέπετε ενδιαφέροντα stories, ενδεχομένως να υπάρχουν και ολιγόλεπτα βίντεο με τις συνεντεύξεις και τα hands-on των παιχνιδιών. Εκεί πέρα θα έχει πολύ περιεχόμενο, γι' αυτό φροντίστε να κάνετε follow στα social media των Unboxholics. Πώς αισθάνεστε που φεύγετε? Τι κρίμα που επιτέλους. Το hype έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Ξέρεις ότι εγώ γενικά με το hype λίγο τρελαίνομαι, αλλά αυτή τη φορά, γιατί πρώτη φορά πάω στην E3, την παρακολουθείς τόσα χρόνια και μετά που λίγο συνειδητοποιήσω ότι όπ, θα πάμε στην E3. Έχουμε όμως και ένα βετεράνο από πάνω, ο οποίος εντάξει, πλέον το έχει συνηθίσει. Γι' αυτό έχει και τον τίτλο του Προέδρου εξάλλου. Έχουμε ένα βετεράνο εκεί, δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό είναι μία ακόμη δουλειά. Βασικά, κοίταξε, είναι ακόμα νωρίς και είμαστε ακόμα στη διαδικασία όπου προσπαθούμε να κλείσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Οπότε δεν το έχω χάει να σου πω ακόμα. Όταν τα κλείσουμε όλα αυτά που θέλουμε, θα σου ξαναπώ. Ναι. Έχουμε πάντως καλή ανταπόκριση από τις εταιρείες και τις ευχαριστούμε. Μέχρι στιγμής, ναι. Και είμαστε σχεδόν ok, σχεδόν. Λίγο και ακόμα θέλουμε. Διαφέρθηκαν δηλαδή πολλές να μας κλείσουν και να μας κανονίσουν πράγματα στην έκθεση. Έχουμε ακόμα κανένα δυο έτσι εκκρεμότητες. Πιστεύω θα τις κλείσουμε και αυτές μέσα στις επόμενες 10 μέρες και θα έχουμε ένα super πλήρες πρόγραμμα.
δεν θέλω να μείνουμε στην E3, γιατί θα έρθουν εκπομπές που θα κάνουμε πιο αναλυτικές κουβέντες με hype, προβλέψεις και ιστορίες. Εγώ θέλω μόνο ένα κλικ από εσένα, Γιώργο, και Θέμη. Τι αισθάνεστε, ρε παιδί μου, τι βλέπετε, πώς το νιώθετε το φετινό σοου? Θα δώσω το σκητάλι στον πρόεδρο, λόγω σεβασμού. Προφανώς. Κοίταξε, είναι λίγο ερωτηματικό, Σάκη, η φετινή E3. Έχει μια μεγάλη έλλειψη. Ναι, έχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι και, όχι να είναι καλό, αλλά μπορεί και να μην φανεί τόσο αυτή η έλλειψη. Αν η Microsoft φανεί αντάξια των προσδοκιών που έχουμε και αν ανοίξει το χώρο της νέας γενιάς. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες εταιρείες είναι κινητικές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουν πράγματα να μας δείξουν. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα πολλά παραπάνω, αλλά υπάρχουν πράγματα από πίσω. Δεν νομίζω να έχουμε τόσες πολλές εκπλήξεις επειδή λείπει και η Sony, αλλά σε γενικές γραμμές θα δούμε ωραία πράγματα. Θα παίξουμε το Cyberpunk αρχικά. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Αυτά και αν δεν είναι ωραία νέα. Ναι, δηλαδή είναι το Star Wars από την EA που είναι αρκετά αναμενόμενο. Δηλαδή έχει κάποια μεγάλα παιχνίδια τα οποία θα τα δούμε. Και αν όντως. Το Ghost Recon. Πιστεύω αν η Microsoft ανοίξει το χώρο της νέας γενιάς και αφήσει δηλαδή και εσύ το χώρο και μπορούν και οι publishers, οι third parties να ανακοινώσουν τέτοια πράγματα, πιστεύω θα δούμε πολύ πράγμα. Ναι. Έστω και αν είναι tease για πολύ μέλλον, αλλά θα δούμε πράγμα για τη νέα γενιά. Οπότε δεν ξέρω, ας πούμε, τι έχουν σχεδιάσει, γιατί πλέον δεν ξέρω αν θέλουν οι εταιρείες να ανακοινώνουν πολύ πριν πράγματα. Οπότε ειλικρινά είναι λίγο ερωτηματικό. Μπορεί να είναι από πολύ καλή έως και πολύ αδιάφορη. Ναι, το πιστεύω κι εγώ αυτό. Θέμη. Κοίταξε, δύο είναι τα ενδεχόμενα. Ή αυτή τη στιγμή είναι η ησυχία πριν την καταιγίδα και όντως θα έχει καταιγίδα που ανακοινώσει, θα γίνει κάτι μεγάλο, ή δεν θα βρέξει καθόλου. Τώρα θα εξαρτηθεί. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος. Τώρα, επειδή απουσιάζει η Sony και το PlayStation, έχει χαθεί πρακτικά ένας τεράστιος παίχτης. Έτσι, μην λέμε λακίες, στο PlayStation είναι το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Πάντα είχε μεγάλες ανακοινώσεις, πάντα είχε μεγάλη E3. Οπότε έχει πέσει λίγο το hype. Ωστόσο, αυτό δίνει την ευκαιρία στις άλλες εταιρείες να καλύψουν το κενό με πιο μεγάλες ανακοινώσεις. Οπότε είναι αυτό που είπε και ο πρόεδρος, ίσως να μην φανεί αν εκμεταλλευτούν αυτή την απουσία οι υπόλοιποι και δώσουν μεγάλα παιχνίδια. Σίγουρα, ωστόσο, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που ασχολείται με τη βιομηχανία και τα video games να μην έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Σίγουρα θα δούμε παιχνίδια, σίγουρα θα υπάρχουν μεγάλες ανακοινώσεις. Είναι η γιορτή και η χαρά του gamer. Αυτό δεν αλλάζει και περιμένουμε πώς και πώς. Μάλιστα, Nike, και από σένα θέλω ένα σχόλιο. Εσύ που παρακολουθείς E3 από. Τι να σου πω, από το 99. Τότε που ήσουν 42 χρονών. Πιο πίσω. Σας συμφωνήσω, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό με τη Sony να απουσιάζει και με τη Microsoft, ξέρεις, να ήταν λίγο μουδιασμένη στις προηγούμενες. Πάντα να θέλουμε να πιστέψουμε σε αυτήν, αλλά πάντα να μην στέκεται αντάξια στις υψηλές προσδοκίες πες, που έχουμε. Είναι και η Gamescom που κάθε χρόνο γιγαντώνεται και περισσότερο. Είναι σχετικά κοντά. Μπορεί κάποιες ανακοινώσεις να τις αφήσουν για την Ευρώπη που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην ευρωπαϊκή αγορά. Ποτέ δεν ξέρεις. Κοίτα, στην Gamescom συνήθως δεν γίνονται ανακοινώσεις. Στην Gamescom είναι πιο ουσιώδης ως έκθεση γιατί παίζεις παιχνίδια. Δηλαδή στην E3 βλέπουμε τα trailers, στην Gamescom τις περισσότερες φορές παίζουμε τα παιχνίδια. Ναι, ναι, είναι και αυτό, αλλά συμφωνώ. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Απλά ξέρεις, όλον και κάτι θα αφήσουν για Gamescom. Καταλάβες. Καλά, σίγουρα. Ναι. Αυτό που παίρνω εγώ ως παλμό πάντως και από τις εταιρείες είναι ότι έχουν ακόμη μια μυστικοπάθεια, Γιώργο Πρίτσκα. Ακόμα πολλές μας στέλνουν κάτι mails. Δεν μπορούμε ακόμα να σας πούμε, όταν έχουμε νεότερα για ποια παιχνίδια θα σας ενημερώσουμε. Ακόμα κρατάνε δηλαδή τα χαρτιά τους και πιστεύω ότι ισχύει αυτό που λες. Ή δεν έχουν τίποτα να δείξουν στην E3, πολλές από αυτές, ή θα έχουμε μια E3 με αρκετές εκπλήξεις. Για μένα είναι η σημαντικότερη έκθεση της Microsoft. Είναι η σημαντικότερη στιγμή της Microsoft. Εάν η Microsoft φέτος δεν
εντυπωσιάσει, δεν ξέρω πότε θα το κάνει. Δηλαδή φέτος είναι η κατάλληλη ευκαιρία, της έχει δοθεί και ένα ολόκληρο έδαφος που άλλες χρονιές είχε τη Sony, πλέον είναι δικό της. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Και όχι μόνο να το εκμεταλλευτεί για να δείξει αυτά που ήδη ξέρουμε. Πρέπει να κάνει ανακοινώσεις, πρέπει να ρίξει πόντες για τη νέα κονσόλα και γιατί όχι να μην την ανακοινώσει και επίσημα σαν κονσόλα. Δεν ξέρω βέβαια ποια είναι τα σχέδιά της, πότε σκοπεύει να την κυκλοφορήσει, κατά πόσο τη ζημιά θα κάνει στο ήδη υπάρχον Xbox One. Αυτά δεν τα γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να μπαίνει κανονικά στους ρυθμούς που πρέπει να μπει η Microsoft. Γιατί κακά τα ψέματα, έχει μεγάλα projects που τρέχουν. Δηλαδή το Gears 5 που φημολογείται κιόλας ότι θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο είναι κάτι πολύ μεγάλο, πρέπει να το δούμε πιο αναλυτικά και όχι με ένα τρεϊλεράκι, να δούμε gameplays, να ανακοινώσει και μια ημερομηνία κυκλοφορίας, να τρελάνει κόσμο. Γιατί να μην δείξει το Halo Infinite που δεν ξέρουμε και είναι ακόμη ένα ερωτηματικό τεράστιο, ένα μυστήριο, ένα ομιχλώδες τοπίο το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Και θυμάστε τα studios που ανακοίνωσε. Πόσα πολλά ανακοίνωσε. Έχουμε πολλά παιχνίδια που τρέχουν. Είναι έντονα, παιδιά, ότι θα δείξει η Ninja Theory το νέο τη παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να δούμε και κάτι από αυτές τις αγορές. Γιατί, okay, ξέρουμε ότι τρέχουν πράγματα. Το να τα δείξεις όμως, ουσιαστικά δείχνεις ότι κοίταξε, αγοράσαμε και τώρα δουλεύουμε και θα δείτε πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχω εγώ από την Microsoft και το Xbox είναι ότι ο κόσμος δεν έχει τι να περιμένει. Η Sony έχει ανακοινώσει, έχει αποκαλύψει τα χαρτιά της εδώ και χρόνια και ο κάτοχος PlayStation 4 τώρα ξέρει ότι έχει και ένα Death Stranding και ένα The Last of Us και ένα Ghost of Tsushima και πράγματα να έρθουν στο μέλλον. Το Xbox, εκτός από κανένα δυο έτσι μεγάλα παιχνίδια, Gears 5, Halo Infinite, δεν έχει πολλά στο roster. Τώρα, δεν μιλάω για μικρά παιχνίδια, Ori και τέτοια, μιλάω τώρα για system sellers. Και αποκλειστικά... Πρακτικά το 5 σε αυτή τη γενιά, που ανακοίνωνε τα παιχνίδια της από πολύ νωρίς, νομίζω ότι της βγήκε σε πολύ καλό, γιατί είναι σαν να έστρωσε ένα δρόμο από καραμέλες, όπου έτρωγες τη μία, ας πούμε, το Uncharted 4, περίμενες μετά το επόμενο, περίμενες το επόμενο, και αυτό σου έδινε μια σιγουριά να επενδύσει στην πλατφόρμα της. Δηλαδή, ήξερε ότι υπάρχει ένα στρωμένος δρόμος, ο οποίος θα φάω καραμέλες εκεί. Στη Microsoft είναι ένα ερωτηματικό, έχει δύο καραμέλες, αλλά μετά τι. Και χωρίς τώρα να θέλω να δώσω τίποτα πληροφορίες παραπάνω, γιατί δεν πρέπει, έρχονται και βόμβες από τη Sony. Πολύ κάτι κοντά. Ξέρεις εσύ και τα λες αυτά. Έχω κάτι ακουστάρα, έχουν πάρει κάτι φήμες στα αυτιά μου, ρε παιδί μου, και έρχονται και κάποιες βόμβες, τις οποίες δεν μπορώ να τις εκφράσω γιατί μπορεί να λέω και μαλακίες. Αλλά έρχονται πράγματα και από τη Sony. Έχουν ακουστεί και κάτι φήμες για ένα νέο αποκλειστικό γίγαντα που θα ανακοινωθεί στους επόμενους μήνες. Η Microsoft πρέπει να κουνηθεί. Πρέπει να αρχίσει να βάζει τα όπλα της στο πεδίο της μάχης. Όλα αυτά τα χρήματα που έδωσε για τη Ninja Theory, για εκείνο, για το, όλα πρέπει να τα δώσει τώρα. Όλα. Όλα. Να ανακοινώσει πράγματα. Και για μένα, ναι, είναι η σημαντικότερη έκθεση των τελευταίων ετών, τουλάχιστον για την Microsoft. Εγώ λέω να φύγουμε από την E3. Τι είπες, Άκη? Εγώ λέω να φύγουμε από την E3, να αφήσουμε λίγο ακόμα να τρέξει. Μην την κάνεις. Όχι, θα κάνουμε δικές εκπομπές αφιερωμένες πάνω σε προβλέψεις, σε πράγματα που περιμένουμε, σε φήμες, ποια παιχνίδια είναι σίγουρα, ποια δεν είναι. Κατάλαβες. Ας το αφήσουμε λίγο το θέμα E3, γιατί δεν είναι νωρίς. Σε ένα μήνα ακριβώς έχουμε ε3. Αλλά ας το αφήσουμε λίγο ακόμα να ζεσταθεί. Να σκάσουν και κάνα δύο leaks. Έλα, Γιώργο. Ξέρεις τι μόνο θέλω να συζητήσουμε λίγο, που είναι το πιο βαρετό κομμάτι αυτής της κουβέντας για την E3, είναι για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η E3 σε σχέση με τη βιομηχανία. Γιατί μετά τη Sony, μετά την απουσία μάλλον τη Sony, νιώθω ότι πλέον ζούμε σε ένα κόσμο όπου οι εταιρείες δεν το θεωρούν αναγκαίο. Δηλαδή δεν τη θεωρούν μια αναγκαία συνθήκη για να παρουσιάσουν πράγματα. Κάποτε το να χάσεις την E3 ήταν απαγορευτικό, έτσι, άμα θες να παρουσιάσεις κάτι. Τώρα πλέον νομίζω ότι βλέπεις ότι η Sony για κάτι τόσο μεγάλο στο PlayStation 5 δεν βγαίνει από τον προγραμματισμό της για να προσαρμοστεί στην E3. Δηλαδή έχει πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάσει όποτε θέλει και ό,τι θέλει. Και ξέρετε, θα έχει ένα κοινό παγκόσμιο λόγω του ίντερνετ. Οπότε νομίζω ότι η E3 σιγά σιγά, ενώ παραμένει ένα μεγάλο πανηγύρι, δεν είναι αυτό το απόλυτο
μέρος όπου θα πας για να ανακοινώσεις το νέο σου μεγάλο πράγμα, ντε και καλά, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Δεν θα βγουν δηλαδή οι εταιρείες έξω από τα νερά τους, έξω από τον προγραμματισμό τους, για να προσαρμοστούν στο Μάιο, στον Ιούνιο της E3, ας πούμε, και να ανακοινώσουν. Γιώργο, αν θυμάσαι από, από τα προηγούμενα χρόνια που συζητούσαμε σε εκπομπές, θυμάσαι που έλεγα για τον θόρυβο του marketing. Όσο έβλεπα το διαδίκτυο να εξαπλώνεται, τα social media να γιγαντώνονται και οι εταιρείες να αποκτούν δικά τους κανάλια ενημέρωσης και πληροφόρησης, μιλούσα για τον θόρυβο που κάνουν τέτοιες εκθέσεις. Θόρυβος τι σημαίνει? Ότι όταν μια εταιρεία δείχνει κάτι σε μια έκθεση, υπάρχουν και άλλες 20-30 εταιρείες που δείχνουν το δικό τους. Και αυτός, να πω ένα χαρακτηριστικό εταιρεία... παράδειγμα, ναι. Σάκης, για να συμπληρώσω, σε κάθε E3 ανακοινώνονται δεκάδες indie παιχνίδια. Ποιος ασχολείται με αυτά? Ναι. Πρακτικά χάνονται. Και μετά έρχονται τα indie παιχνίδια μπορεί να, τα indie παιχνίδια μπορεί να υποφελούνται και να ποτίζονται μαζί με το βασιλικό ως γλάστρες. Ναι, αλλά τα πολύ μεγάλα παιχνίδια, ναι, που δεν έχουν ανάγκη την προβολή των άλλων, όλα τα υπόλοιπα για αυτά είναι θόρυβος. Ναι. Έτσι, και μπορεί να χάσουν και από την έγκλη τους. Φαντάσου ότι η Sony, όταν θέλει να δείξει τώρα κάτι αποκλειστικό, κάτι μεγάλο, κάτι γιγαντιαίο, δεν έχει ανάγκη τη συσσόρευση του κόσμου, ας πούμε, στην E3. Το κάνει και μόνη της. Έχει μεγάλα κανάλια, έχει ένα YouTube κανάλι εκατομμυρίων, ένα τρέιλερ να δώσεις, έχει εξαπλωθεί σε δευτερόλεπτα σε όλο τον πλανήτη. Παιδιά, πλέον έχει γίνει μόδα να παρουσιάζονται σε ειδικά events, π.χ. το Ghost Recon, το Borderlands, και έχει και αυτά τα ειδικά events, ναι, ναι. Είχαν τα reveal event τους και τώρα θα δούμε νέα πλάνα στην E3, γιατί δεν ήθελα να πέσει με τον όλο θόρυβο που λέει και ο Σάκης. Ακριβώς. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι δεν ήθελαν. Ξαναλέω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι κάποια εταιρεία θέλει να μην πάει στην E3 λόγω του θορύβου. Απλά δεν πιστεύω ότι δεν πρόκειται πλέον να χαλάσουν τη ζαχαρένια τους για να είναι στην E3. Άμα έχουν κάτι να δείξουν, θα πάνε. Αλλιώς, όπως λέει και ο Σάκης, δεν το θεωρούν ανάγκη πλέον. Δεν το θεωρούν ανάγκη και ίσως η απουσία τους, και ίσως η απουσία τους να είναι στρατηγικά φτιαγμένη έτσι, ώστε να λειτουργήσει ως όπλο για κάτι που έρχεται. Δεν πιστεύω ότι η Sony έκατσε και είδε ότι έλα μωρέ, ας την E3, δεν τη χρειάζομαι. Εγώ πιστεύω ότι εσκεμμένα λείπει από την E3 για να λειτουργήσει υπέρ της για τα σχέδια που έχει αυτή να κάνει και τις κινήσεις που έχει αυτή να κάνει, καταλαβες. Εγώ τώρα θα ξαναπιάσω την κρυστάλλινη σφαίρα. Και σκέψω ότι η Sony είναι από αυτές που διοργανώνουν πλέον το δικό της πολύ μεγάλο PlayStation Experience που έρχεται, που ίσως να θέλει αυτή τη χρονιά, λίγο πριν το PlayStation 5, να το κάνει πιο γιγαντιαίο, έτσι. Αυτό ήθελα να πω, Σάκη, ότι πιστεύω ότι δεν κάνουν συνέντευξη τύπου στην E3, είτε για να κάνουν στο Paris Game Show, ή Paris Game Week, δεν θυμάμαι. Ναι, είναι και Paris αυτό. Game Week. Ή στο PlayStation Experience. Εντάξει, έχει πολλά. Πιστεύω ότι η μεγάλη του συνέντευξη τύπου θα γίνει φέτος, απλά δεν θα γίνει στην E3. Ή μπορεί να μην γίνει ως απλή συνέντευξη τύπου και να γίνει σπασμένη σε αρκετές και μεγάλες ανακοινώσεις. Dedicated, ναι, ανακοινώσεις. Πλέον έχουν και το State of Play, μην το ξεχνάμε. Κάτι σαν τα Nintendo Direct, το οποίο είναι μαγνητοσκοπημένο και κάθε μήνα βγαίνει κονσέρβα και δείχνουν, ας πούμε, νέα πράγματα. Π.χ. είδαμε το trailer του Final Fantasy VII Remake, είδαμε το Medieval κτλ. Και αυτά. Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση ότι ο Kojima ετοιμάζει κάτι και δεν έρχεται η E3. Δηλαδή. Μπορείς να πάρεις το φιλαράκι το Geoff στο E3 Colosseum, τι να σου πω. Αλλά. Τσίνει ένα τρέιλεράκι, όλο teasers πετάει. Πάντως δεν υπάρχει κανένα απολύτως δείγμα ότι θα υπάρχει το οτιδήποτε Sony στην E3. Και αυτά σας τα λέω έχοντας μιλήσει με ανθρώπους, ότι δεν ξέρω αν μας κρύβουν και μας πράγματα και τελικά δείξουν. Η Sony δεν θα έχει καμία απολύτως, για την ώρα, καμία απολύτως παρουσία στην E3. Απολύτως καμία, ούτε ως booth, ούτε ως τίποτα side εκτός E3, τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα για τη Sony. Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την Nintendo, γιατί και εκεί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μέτωπο, να δούμε τι γίνεται, Γιώργο. Οπότε μην μας κρατάτε κακία που δεν θα μιλήσουμε, εγώ θέλω να τα αφήσουμε όλα για τις επόμενες εκπομπές.
Μπράβο. Θα τα πιάσουμε πιο αναλυτικά. Θα τα πιάσουμε αναλυτικά, να δούμε και τους, τους μεγάλους publishers, να δούμε και τους τρεις μεγάλους κατασκευαστές. Οπότε μην μπείτε για Nintendo, δεν μιλάτε. Έχω πολλά ενδιαφέροντα και να σας μεταφέρω και να ρωτήσω λίγο τα παιδιά, ο Πρίτσιας που το παρακολουθεί και από πιο κοντά, πού βρίσκεται η Nintendo και ποιος είναι ο ρόλος της σε αυτή την E3. Αλλά ας τα αφήσουμε για τις επόμενες εκπομπές. Που θα έχουμε και πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα γενικότερα από την έκθεση. Ναι. Ακριβώς. Συμφωνώ. Πάμε γενικότερα να μιλήσουμε για gaming. Εμένα μου αρέσει αυτή η περίοδος, παιδιά, γιατί δεν έχει πάρα πολλές κυκλοφορίες, εκτός από μύγες που έχει, μπόλικες. Περνάει καμιά σφίκα έτσι. Ναι. Δεν έχει πάρα πολλές κυκλοφορίες. Έχει τις απολύτως απαραίτητες. Ας πούμε, των τελευταίων ημερών μόνο το Rage 2 είναι μεγάλη κυκλοφορία. Το Rage και το A Plague Tale Innocence. Πρακτικά θα τα δύο ξεχωρίζουν μέσα στο μήνα. Ναι, εντάξει, το A Plague... πώς το λες, Plague Tale Innocence, ναι, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα το δω. Δεν είναι τόσο μεγάλο παιχνίδι. Ναι, δεν είναι μεγάλο, είναι AAA, αλλά άσχετα το για αν τους έχει... hardcore παίχτες είναι μια αξιόλογη πρόταση. Rage 2 έχει, κάποια στιγμή θα το πιάσουμε γι' αυτό. Μου ήρθε για review, δεν πρόλαβα να το δοκιμάσω, αλλά θα μεταφέρω εντυπώσεις σύντομα. Ωραία. Τι άλλο, για πείτε. Έχουμε έτσι κάτι από επικαιρότητα? Έχουμε επικαιρότητα, πάντα όπως είπες, ένα θεματάκι το κάλυψε είναι ότι ο Kojima πεθάνει στα teasers. Ανέβασε σε κάποια φάση κάτι θολές φωτογραφίες και ο κόσμος τρελάθηκε. Είναι αυτό το meme που έχουν στις ταινίες τις αστυνομικές που ζουμάρουν και καλά στην εικόνα και λέει enhance, enhance. Από το Blade Runner είναι αυτό, Θέμη. Τι? Το meme είναι από το Blade Runner αυτό. Από το Blade Runner, ναι. Πήρες και την κινηματογραφική σου παρατήρηση, γατάκι. Τα έχω δει τα Blade Runner και τα δύο, ρε φίλε, απλά δεν θυμόμουν που είναι το meme, συγχωρέστε με. Μάλιστα. Είχαμε η Ubisoft πρόσφατες ειδήσεις, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα, είχαμε από εκεί πέρα κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αρχικά το Skull and Bones καθυστερεί, και μιας και μιλάμε για τα E3, δεν θα είναι και φέτος στην E3. Θέλουν περισσότερο χρόνο για να το ετοιμάσουν. Αποκαλύφθηκε επίσης... Skull and Bones. Ναι, πήγε για 20. Εγώ ξέρετε τι πιστεύω για αυτό το παιχνίδι. Τι? Το παιχνίδι αυτό ήταν πολύ κούφιο. Δεν ήταν έτοιμο. Και το γεμίζουν με περιεχόμενο, λες. Έδειχνε πολύ ενδιαφέρον για αυτό που είναι, αλλά όπως και τότε που το λέγαμε, δεν μου φαινόταν ως κάτι πλήρες, ρε παιδί μου. Και πιστεύω ότι πήρε το feedback, γιατί μπορεί να την κατηγορούμε, νιώθει λίγο από τη βιομηχανία. Πήρε το feedback ότι, ρε φίλε, πέρα από το κομμάτι της ναυμαχίας δεν έχει κάτι πολύ ουσιώδες να δείξει αυτό το παιχνίδι. Οπότε είμαι σίγουρος ότι κάτι θα έχουν προσθέσει, κάτι θα βάλουν, κάτι δεν τους βγήκε. Και γι' αυτό πήρε όλη αυτή την καθυστέρηση. Ίσως πήραν και ιδέες και μαθήματα από το Sea of Thieves. Εντάξει. Μπορεί, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Τέλος πάντων, η Ubisoft έκανε επίσης γνωστό ότι ετοιμάζει 3 AAA παιχνίδια μέχρι το τέλος του επόμενου οικονομικού έτους. Οπότε, μέχρι το Μάρτιο του 2020 έχουν 3 μεγάλες AAA κυκλοφορίες, συν το Ghost Recon 4. Αχ, οπότε, και το ξεχωριστό το Ghost Recon. Ξεχωριστό το Ghost Recon, έχουν 4 AAA παιχνίδια. Οπότε, μάλλον θα έχουν πολύ δυνατή E3 φέτος. Ναι. Beyond Good and Evil 2. Τα οποία είναι μία ανακοινοθέντα, Nike. Μία ανακοινοθέντα. Φαίνεται να ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο η Ubisoft. Τώρα λογικά θα μάθουμε περισσότερα στην E3. Θέμη, προτού αλλάξουμε έτσι λίγο θέμα, θέλω να σχολιάσουμε λίγο μια φωτογραφία, μια εικόνα βασικά από την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ubisoft, που νομίζω μας δίνει και μια εικόνα λίγο για το πού θα κατευθυνθεί όχι μόνο αυτή, αλλά γενικότερα η βιομηχανία. Ναι, η Ubisoft είναι ενδεικτική, είναι ένας από τους μεγαλύτερους publishers. Την εικόνα ελπίζω ότι τη βλέπετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όπου βλέπουμε τους βασικούς άξονες, ας πούμε, που θέλει να κατευθυνθεί. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την ενδιαφέρει τόσο. Νομίζω δεν την ενδιαφέρουν πλέον οι πωλήσεις σαν νούμερα, όσο το engagement που λένε. Δηλαδή, πόσο χρόνο σπαταλάει κάποιος στο παιχνίδι τους και πόσα χρήματα εν τέλει, γιατί μέσα από post-launch περιεχόμενο και από DLCs κτλ. Και από microtransactions. Εκείνη το χρήμα πλέον. Νομίζω εκεί το βλέπουν. Ναι.
Επίσης διαβάζω εδώ πέρα για το να φέρουμε τα πολύ μεγάλα παιχνίδια στο mobile. Μπράβο, όλα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Διαβάζω για post-launch content που λες τώρα εσύ. Πολύ πρώτο κιόλας το έχει. Cloud Gaming διαβάζω. Ναι, Cloud Gaming γενικά είναι μια μικρογραφία όλου του μέλλοντος της βιομηχανίας, νομίζω. Για νέα IPs λένε, για νέα τέτοια. Μάλιστα, η Ubisoft νομίζω έκανε λόγο ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα υπάρχουν εν δυνάμει 5 δισεκατομμύρια gamers στον κόσμο. Μέσα από κινητά, μέσα από clouds, μέσα από οτιδήποτε, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βλέπουν μια τεράστια πίτα μπροστά τους, έτσι, που θέλουν έστω από λίγο να πάρουν όπου μπορούν. Σε αυτή την πίτα να μπουν από νωρίς, ναι. Πάλι ναι. Και το Uplay βλέπεις ότι ναι. το προωθούν. Αλλά για μένα το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό το κάτω δεξιά που αναφέρεται συγκεκριμένα στη τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό ήθελα να σχολιάσω κι εγώ, ναι. Ναι. Είναι ένας τομέας που δεν ακούμε πολύ συχνά να μιλάνε οι εταιρείες και νομίζω ότι στη νέα γενιά θα παίξει πολύ. Γιατί πλέον δεν εντυπωσιάζει. Ο οπτικός τομέας δεν εντυπωσιάζει πλέον τόσο πολύ. Πρέπει δηλαδή να φύγουμε λίγο πέρα από την επιφάνεια. Ένα από τα μεγάλα μπαμ που θα γίνει με τις κονσόλες επόμενης γενιάς είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί θα ανέβει πάρα πολύ η απόδοση των επεξεργαστών. Και η AI θα αυξηθεί πάρα πολύ. Το πιστεύω ακράδαντα. Συμφωνώ και νομίζω ένα αντίστοιχο, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά ένα αντίστοιχο μεγάλο project έχει και η EA με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι πιο πολύπλοκο όμως. Θα το έχει... ψάξω λίγο παραπάνω και Γιώργο, θα επανέλθω στο επόμενο. Που έχει βάλει το Microsoft Research, είχε κάνει τη δήλωση ο Spencer στην προηγούμενη E3 ότι το Microsoft Research εργάζεται πλέον και βοηθάει και το gaming τμήμα για να αναπτύξουν AI επόμενης γενιάς για τη νέα κονσόλα. Μάλιστα. Θα δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές στην AI. Νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας. Έλα, Nike, πες. Ναι, παρόλα τα μεγάλα παιχνίδια που ξέρουμε ότι έχει η Ubisoft, εδώ γράφει πρώτον bigger games, ακόμα ναι. Μεγαλύτερα παιχνίδια. Τώρα το τι λέει μεγαλύτερα μπορεί να είναι σε παραγωγή, μπορεί να είναι σε περιεχόμενο, μπορεί να είναι σε διάρκεια ή ξέρεις, να είναι διετές, τριετές. Το Assassin's Creed έφτασε από 10 ώρες, έχει γίνει 100, δηλαδή πόσο θα ναι. Φτάσουμε, δηλαδή θέλουμε 8 μήνες να το παίζουμε. Ναι, εντάξει, ναι, και αυξάνοντας τις ώρες και το περιεχόμενο και το μέγεθος, αυξάνεται και το post-launch content που μπορούν να πουλάνε. Ναι, εντάξει. Το Bigger Games έχει πολλές εννοίες, δεν ξέρουμε εδώ πώς το εννοεί. Αλλά πάντα, ναι, παίζει. Νομίζω, Nike, ότι εννοούν ότι εστιάζουμε σε λίγα αλλά μεγάλα παιχνίδια και όχι σε πολλά. Δηλαδή, θα έχουν 5-6 παιχνίδια το χρόνο, max, τα οποία όμως ευελπιστούν, νομίζω το άγιο δισκοπότι όλων πλέον είναι το GTA 5, δηλαδή να έχει μακριά, μια μακριά ζωή, ας πούμε, ναι. Να έχει ένα online από πίσω που φέρνει συνεχώς κέρδη, να ανανεώνεται, να μην χάσει, τι να σου πω τώρα, να μην χάσει τη φρεσκάδα του. Ναι. Ξεχνάμε ότι το GTA 5 είναι προηγούμενης γενιάς παιχνίδι, έτσι. Ναι, το ξεχνάμε. Είναι ασύλληπτο αυτό που έχει κάνει, νομίζω, πριν λίγες έχει μέρες, φτάσει 110. Ναι, 110 εκατομμύρια σελήνε. 110 εκατομμύρια πωλήσει, το αντιλαμβάνεστε πόσες είναι. Κομμάτια, όχι ευρώ. Τα οποία, παιδιά, δεν είναι discounted. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει discount το GTA 5 αυτή τη στιγμή. Έχει, μπορεί να βρει κλειδιά για PC πιο φθηνά. Εντάξει, μπορεί να το βρει 40-50 ευρώ όμως, όχι 20 ξέρω εγώ ή 10. Όχι. Το PC μπορεί να βρει και κάποιες πιο δυνατές προσφορές, αλλά γενικά δεν είναι ότι είναι χώμα, ότι είναι στο καλαθάκι των 7 ευρώ και των 5 ευρώ. Ούτε καν. Διατηρεί ακόμα την αξία του. Συχνά και retail το βρίσκεις 30 εκεί. Το βρίσκεις στο PlayStation 4 30. Έχει συχνές προσφορές. Okay. Αλλά εντάξει, πάλι είναι τόσα χρόνια. Εντάξει, αυτό που έχει κάνει η Rockstar με το GTA νομίζω και οι ίδιοι τους το φοβούνται. Δηλαδή, αν αναπτύξει GTA 6, οι επενδυτές θα έχουν δυσθεώρητες απαιτήσεις. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν. Μακάρι κάποια στιγμή να μας δώσουν νούμερα για το πόσα έσοδα έχει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, νομίζω πόσα λεφτά βγάζει, πόσα λεφτά βγάζει η Rockstar από το GTA 5. Ναι. Καλά, εντάξει. Μόνο το online είναι εντάξει. Ναι. Καλά, εντάξει. Ναι. Πάντως, και έχει ξεφύγει το πράγμα. Και το Red Dead δεν πήγε άσχημα. Είδα, νομίζω, ένα νούμερο 23 εκατομμύρια, Θέμη. 24 νομίζω είναι, πρόεδρε. Ή 23-24, εν πάση περιπτώσει, και αυτό τα πήγε εξαιρετικά. Δεν έχει ούτε ένα χρόνο στην αγορά. Απίθανε. Για το είδος του παιχνιδιού,
το μέγεθος και τα λοιπά, οι πωλήσεις είναι εξωφρενή. Νομίζω ότι η Rockstar το περίμενε τόσο. Κοίταξε, και με ένα online που δεν δουλεύει. Και με ένα online περίμενε. Που δεν είναι καλό. Είναι και σε δύο formats μόνο γι' αυτό. Είναι και σε δύο formats, αλλά δεν νομίζω να περίμενε και καλή τώρα να φτάσει στο GTA. Εντάξει, το GTA έχει απήχηση σε όλους. Όχι, αλλά σκέψου το εξής, ξαναλέω, Θέμη. Έχει περίπου το 1/4 των πωλήσεων του GTA 5 σε λιγότερο από 7-8 μήνες. Το GTA 5 είναι στην αγορά δύο γενιές. Και δεν έχει online καλό. Δεν έχει online εμπορικό όπως έχει το GTA 5. Το νούμερο είναι εξωφρενικά μεγάλο, αν καθίσετε και το πάρετε. Ναι, εννοείται, το παιχνίδι τα πήγε εξαιρετικά, τι λέμε τώρα. Απλά και χωρίς PC έκδοση και όλα τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι θα έχει τη διάρκεια που έχει το GTA. Σε καμία περίπτωση, αλλά ακόμα και έτσι νομίζω ότι έχει φτάσει σε τρελό σημείο, ρε παιδί μου. Σίγουρα. Πάντως είχε πολύ πλάκα το πώς εξέφασαν την πορεία τους στο online και το πώς προσπαθούν τα PR πάντα να διαμορφώσουν θετική εντύπωση, ας πούμε. Έλεγε ότι το online του Red Dead την ίδια χρονική περίοδο είναι μεγαλύτερο, ας πούμε, από ό,τι ήταν το GTA στην αντίστοιχη περίοδο δική του. Ναι. Αλλά το GTA έκανε ένα κλικ σε κάποια φάση που γιγαντώθηκε απότομα και δεν ήταν στην αρχή του αυτή. Οπότε, τέλος πάντων, δηλαδή δεν νομίζω να μπορούν να συγκριθούν τα δύο και δύο online ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι θα ποτέ να το αναπτύξει τόσο το online του Red Dead. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Πάντως και τα δύο κυκλοφόρησαν πες κοντά στο τέλος της γενιάς. Οπότε μετά θα το ψάξω, ξέρεις, με launches aligned. Π.χ. ας πέν τώρα θα δω ποια εβδομάδα διανύουμε του Red Dead. Ξέρω εγώ 30, 40. Θα πω να δω πόσα εκατομμύρια έχει πουλήσει αντίστοιχα τον GTA στη 40 του εβδομάδα. Και πάλι δεν θα σου πει όλη την αλήθεια, Νάικ, γιατί κουβαλούσε ένα τεράστιο hype που είναι από το GTA. Εννοείται, ναι. Ενδεχομένως και να franchise, παιδιά, που δεν συγκρίνονται μεταξύ τους σε brand name. Έτσι είναι. Το GTA είναι ένα brand name γιγαντιαίο σε σχέση με το Red Dead, δεν το συζητάμε. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, θυμήθηκα τώρα που είπες ότι το GTA ξεκίνησε μετά και γιγαντώθηκε το online. Θυμάμαι που παίζαμε με τον Νάικ στις αρχές που δεν ήταν τόσο εμπλουτισμένο. Και δεν πρέπει να είχε το passive mode που είχε τώρα. Και πήγαινε ο Nike, παίζαμε εν πάση περιπτώσει Xbox Live παρέα, πήγαινε ο Nike κάθε φορά να βάλει match. Και εγώ έπαιρνα τα μάξι και τον πατούσα και τον σκότωνα. Του κάνω μία, μου λέει μην το ξανακάνεις, μου λέει θα νευριάσω. Πάω να βάλει δεύτερη φορά match, τον πατάω εγώ με τα μάξι, πεθαίνει. Μου λέει άλλη μία φορά λέει και τέλος. Το κάνω τρίτη και μου τράβηξε μπλόκρες. Και άρχισε τον τεστ. Εγώ θα σου τραβούσα και μπουνιά στα φρύδια μου. Τράβηξε μπλοκ και δεν μου μιλούσε μετά για δύο μέρες. Α και γαμίσου μαλάκα θέλω να πω. Καλά σε έκανε. Θυμάμαι και ο Κώστας προσπαθούσε, μου λέει έλα ρε Νάικ τώρα, είναι μικρό παιδάκι. Τότε ο Θέμης πόσο ήταν, 13 πόσο ήταν? Όχι 13, ήμουν 16 ξέρω εγώ. Ο Θέμης να ξέρετε είναι ο χειρότερος παίκτης να παίξεις online παιχνίδια μαζί του. Ο χειρότερος. Τώρα υπερβάλλεις. Ο χειρότερος, είσαι ο χειρότερος. Εγώ το έχω δηλώσει. Θα προσπαθήσω, εντάξει, να κάνω κάποιες προσπάθειες ακόμη, ρε παιδί μου, να παίξουμε. Αλλά μαζί σου παιχνίδι δεν μπορείς να ευχαριστηθείς. Γιατί πάσχεις από OCD. Έχεις χοντρά προβλήματα, χοντρά κολλήματα, δεν το ευχαριστιέσαι το παιχνίδι, θες να το παίζει, δηλαδή να ξεχάσω πόσα πολλά νεύρα είχαμε το Wildlands, δεν μπορούσα να το ευχαριστήσω. Και εγώ πόσα νεύρα είχα στο παιχνίδι που δεν δούλευε, τρελαινόμουν. Δεν μπορεί, το παιχνίδι μια χαρά δούλευε, το κεφάλι σου δεν δούλευε, το παιχνίδι ήταν άψογο, διασκεδαστικό μέχρι εκεί που δεν πάει. Εσύ είχες το πρόβλημα, ήθελες να παίξουμε ακριβώς όπως έπρεπε να παιχτεί το παιχνίδι, δηλαδή λίγο εκεί ένα. Καλά, στον Ghost Recon αυτά που κάνατε. Είχα τρελαθεί, ανέβαζα 200 πίεση. Έλεγε η αποστολή stealth και πήγαινε ο άλλος ο Καραγκιόζης, ο Στρατούλης. Τι βαράζε, εσύ stealth παιχνίδι, δεν θα με τρελάνεις. Γι' αυτό κύριε, δεν θα παίξει κανένας μαζί σου παιχνίδια, κάτι θα παίζει μόνος σου. Είσαι από τους ανθρώπους που περιμένουν στο lobby φίλους. Ξένους, μάλλον. είσαι that guy. Είσαι αυτός ο τύπος που περιμένουν να μπουν ξένοι να παίξω μαζί τους. Hello, I am from Greece. Where are you from? Φίλε, έχω πολλά χρόνια να παίξω με ραντομάδες σε multiplayer. Λοιπόν, να μην μιλήσω για τον Nike, ο οποίος Nike θέλει να είμαστε όλοι πρωταθλητές όταν παίζουμε παιχνίδια μαζί του. Ρε, πάλι στο GTA τώρα, πώς το θυμήθηκα στο online. Μία φορά παίζαμε με τον Nike και για κάποιο λόγο με βάλει αγώνα. Και είχε φύγει τόσο μπροστά που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο. Και είχα μείνει έτσι πρώτο και τόσο νέο, μαλάκα Nike, πώς το κάνεις αυτό, τα ίδια αμάξια έχουμε όλοι. Γιατί στο Halo Reach που παίζαμε γενικά στα Halo... Δεν ξέρω τι κάνει το παιδί, έχει πρόβλημα με τα skills.
Εντάξει, εντάξει ρε, ξέρεις, είναι το ανταγωνιστικό του πράγματος, ξέρεις, μπαίνεις εκεί να, εντάξει, να ξεδώσεις, ναι. Όποτε, να όποτε έπαιζες με τον Nike, κρύος υδρότας, άγχος, μη τυχόν και δεν βγεις δεύτερος τρίτος. Πρώτος δεν μπορείς να βγεις, αλλά αν δεν έβγεις δεύτερος τρίτος σε kills, άρχισε, μα δεν μπορείτε, μη παίζετε. Συγγνώμη, μαλάκα που δεν είμαστε καθηγητές professionals. Εντάξει, και ο Κούλης με το multitasking που δεν το έχει, άμα φτάναμε και ξεκινούσε μια συζήτηση. Τώρα εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλες περιπτώσεις. Εκεί τώρα εσύ το πήγες στην ακριβώς απέναντι πλευρά. Μαλάκα τον Κούλη. Στο ο Κούλης έπαιζε δύο ώρες και έλεγε. Και μετά μου λέει πώς να μην ευριάζω. Έλεγε ότι θα βάλουμε αποστολή και ο τύπος ήταν στην προηγούμενη πίστα, στο διαόλτημα, λούταρε. Μαλάκα έχει input lag 800 MS ο τύπος. Ναι, άστο, όχι, εντάξει. Εκείνο είναι άλλη τραβηγμένη περίπτωση. Για πείτε ρε μαλάκα, τι παίζετε. Γιατί έχω και εγώ να σας πω έτσι, ναι, έχω μπόλικα. Σέκυρο εγώ παίζω. Έχω ναι. Φάει το ξύλο του αιώνα. Εντάξει. Κλασικά πού πράγματα. Είσαι, περίπου. Είναι εκεί που τρώνε όλοι οι παίκτες του Σέκυρο. Τρώνε το πρώτο σοβαρό χαστούκι. Μπορώ να σου το δείξω, αλλά δεν ξέρω αν θεωρείται spoiler. Να σου όχι, δείξω μια. Δεν θα πει. Δεν θα πει, δεν υπάρχει νόημα. Είναι σε εκείνο που σε τρομάζει γιατί ξανασηκώνεται. Να, εντάξει, οκ, okay, ναι. Μιλάμε για ξύλο, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν θέλω να το παίξω παιχταράς, αλλά δεν με. Λέω, γιατί λένε όλοι για το Sekiro, για το Sekiro. Το πήγα σχετικά καλά. Χωρίς πολλά wipes. Εδώ, εντάξει, τα έχω δει όλα. Ναι. Κάτι κάπως αυτό το συγκεκριμένο boss, κάτι εγκεφαλικά δεν κάνει κλικ και με έχει ταλαιπωρήσει πολύ. Μάλιστα. Αυτό πρακτικά και λιγάκι κάνει σε κάνα κενό, λίγο φόρτσα και λίγο υγεία. Το multiplayer της φάσης. Έτσι για το πράσινο στρατόπεδο του πράγματος, ναι, ναι. Τώρα να τη λέει. Πέντε άτομα είστε αυτοί που παίζετε ακόμα Gears. Ζέσταμα πριν το πέντε, φίλε. Ναι, ναι. Πρίτσκας. Κι εγώ Sekiro παίζω. Άντε τελειώνετε το κουβεντιά έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Ούτε κι εγώ έχω προχωρήσει πλήρως. Πολύ αργά. Για δεν στέκει κι άλλο Sekiro. Ήθελε easy mode. Μην μιλάς καταρχάς. Εγώ δεν θα ήθελα, όχι, δεν θα ήθελα easy mode για μένα. Δηλαδή δεν με απασχολεί, αλλά. Εντάξει, ας μην ξανακούμε αυτή τη στιγμή. Μην ξανακάνουμε την κουβέντα, σας ικετεύω. Ναι, όχι, όχι. Όχι φτάνει. Άλλο ξύλο, όχι άλλο, δεν αντέχω. Ξέρετε τι ήθελα να σας πω για το Sekiro, το οποίο ξαναλέω είμαι σχετικά νωρίς και νομίζω τώρα ανοίχτηκε έτσι το παιχνίδι και αρχίζει και μου αρέσει περισσότερο. Βρίσκω τελείως διαφορετική. Τη φιλοσοφία πίσω από το τι αναμένεται από τον παίχτη. Δηλαδή, σε όλα τα προηγούμενα της From, στα Souls και στο Bloodborne, είχες αυτό το καταπιεστικό που ένιωθες ότι ήσουν κάτι σαν το underdog, ας πούμε, κάτι πολύ αδύναμο σε σχέση με αυτά που έλεπες μπροστά σου και απλά έπρεπε να επιβιώσεις. Εδώ δεν νιώθω το παιχνίδι ζητάει αυτό. Νιώθω το παιχνίδι ζητάει να είσαι, πώς να σου πω, να είσαι overpowered σε σχέση με τους αντιπάλους. Δηλαδή, όχι απλά να τους νικάς, να το κάνεις, πώς να σου πω, με στυλ ninja, ας πούμε, με στυλ samurai, όχι samurai, shinobi τέλος πάντων. Ναι, και είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα και προσωπικά δεν μου αρέσει τόσο όσο τα άλλα. Γιατί στο άλλο σου λέω ένιωθες ότι έπρεπε απλά να επιβιώσεις με όποιον τρόπο μπορούσες, εδώ απαιτεί το παιχνίδι να γίνεις όντως πολύ καλός. Να γίνεις πολύ καλός στο ρόλο του παιχνιδιού. Ναι, μην ξεχνάς ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει χαρακτήρα συγκεκριμένο, με όνομα, με ιστορία, με background και έτσι. Δεν είναι ένας ακόμη undead, ένας ακόμη chosen one. Συμφωνώ απόλυτα. Και εντάξει, το κάθε παιχνίδι έχει το τέτοιο, δεν είναι ότι είναι χειρότερο. Απλά σου λέω προσωπικά τι μου αρέσει περισσότερο. Και έχω μια εντύπωση, χωρίς να είναι τελική αυτή η άποψή μου, γιατί το παίζω ακόμα, ότι είναι ελαφρώς λιγότερο εστιασμένο στην εξερεύνηση και στον κόσμο και περισσότερο στο combat. Καλά, ναι, εννοείται. Και αυτό εμένα λίγο με ενοχλεί, γιατί ξέρεις ότι αυτό που θαύμαζα πάντα και γούσταρα πάρα πολύ στη From ήταν το level design, ήταν το art direction, ήταν και όλο αυτό το συνέστημα κράτα που συμβιούσε σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς. Κράτα ναι. Όμως μια πισινή, γιατί ειδικότερα ναι. Στο τελευταίο 1 τέταρτο του παιχνιδιού, το τελευταίο 30% να σου πω του παιχνιδιού καλύτερα, θα δεις κάτι πολύ πιο μεγάλο. Κάτι πολύ κοίταξε, πιο... είμαι ακόμα στη φάση που απλά προσπαθώ να απορροφήσω και να αποδεχτώ τη διαφορετικότητά του, κατάλαβες. Οπότε ναι, ίσως ναι, ναι, ναι. Το κρίνω άδικα αυτή τη στιγμή, γιατί το συγκρίνω με πράγματα που δεν πρέπει. Το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ στην αρχή και το συζητούσαμε.
Οπότε θα περιμένω ειδικά για τον κόσμο και την εξερεύνηση. Λίγο φοβόμουν, αλλά νομίζω ότι δεν θα είσαι τόσο απογοητευμένο στο τέλο. Ωραία. Όχι, δεν είμαι πολύ απογοητευμένο. Ναι, ναι, αντιθέτω, θα απολαμβάνω. Θα είσαι πιο ικανοποιημένο. Ωραία. Α μην μιλήσουμε για Σέκυρο, παιδιά, σε κετεύω. Ναι, οκ. Πε Nike, τι ήθελε και να πάμε. Είναι εκπομπέ που το συζητάμε. Κι εγώ παίζω Σέκυρο. Πάλι! Εγώ εντάξει. Όχι, κοίταξε, εγώ είμαι στο New Game Plus Plus και απλά εντάξει, μου έχει μείνει. Θέλω 5 levels για να πάρω το τελευταίο platinum. Ναι, τελευταίο τρόπο για την πλατίνα απλά. Γενικά είσαι καλά. Για να πάρω όλα τα skills. Κοίταξε και εσύ, δεύτερη φορά επιβάλλεται να το παίξεις με βάση τις επιλογές που είχες στο πρώτο. Θα παιχτεί κάποια στιγμή μελλοντικά. Δεν ξέρω αν το αντέχει ψυχολογικά σαν και αυτή την περίοδο, ωστόσο. Αυτή την περίοδο σίγουρα όχι. Με όλα αυτά που έγιναν στη ζωή μας. Αλλά κάποια στιγμή, ίσως μέσα στο καλοκαίρι, να παιχτεί και ένα New Game Plus. Δεν το συζητάμε. Ωστόσο, νιώθω καλυμμένος εγώ από το. Νιώθω πλήρης από το Σέκυρο. Εντάξει, νομίζω, αν κατάλαβα καλά, αυτά που έχασες, όταν τα δεις θα με θυμηθείς, ας πούμε, ότι πιστεύω άξιζε τον κόπο. Είναι εντάξει, προς το τέλος, αλλά όταν φτάσεις εκεί πιστεύω θα ανταμυφθεί. Κοίταξε, αν νιώθω όμως πλήρης από την εμπειρία μου, άσχετα το τι έξτρα θα έρθει, εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ γεμάτος, ρε παιδί μου, από το Σέκυρο. Ναι, και ήταν, όσο δεν πάει. Ναι, και η πορεία που είχες εσύ ήταν σχετικά πλήρης. Εγώ τα έχω μπερδέψει λίγο, γιατί με διακόπτουν οι κυκλοφορίες. Και τι εννοώ. Ξεκίνησα να παίζω Assassin's Creed Odyssey. Το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν μου είχε κάνει το κλικ που ήθελα. Και εδώ σου λέω να πατήσεις φρένο και να περιμένεις, γιατί μετά από ένα σημείο γίνεται το κλικ. Εντάξει, εντάξει, κομπλέ. Ακόμα το σημείο όμως, σε πόσο αντισεκατό είναι, Θεέ. Αργεί λιγάκι, και εγώ στην αρχή ήμουν λιγάκι απογοητευμένος, γιατί λέω πότε θα ξεκινήσει το παιχνίδι ουσιαστικά, αλλά εντάξει, τώρα είναι αρχαία Ελλάδα, δεν είναι spoiler. Από όταν πας στην Αθήνα, από εκεί και μετά πας μπρος και δίνει πόνο το παιχνίδι. Το άφησα γιατί με διέκοψε το μέτρο Exodus. Έρχεται το μέτρο, με διέκοψε μετά το μέτρο το Σέκυρο. Έπαιξα περίπου το μισό μέτρο, αλλά έπρεπε να κάνω το review του Σέκυρο και να το τελειώσω, οπότε σταμάτησα και το μέτρο στη μέση. Μιας και ανέφερα το μέτρο, από το μέτρο είμαι λίγο απογοητευμένος εγώ. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει κάνει το κλικ που μου είχαν κάνει τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Σε ατμόσφαιρα, επειδή είναι open world. Και σε ατμόσφαιρα τι? Και σε ρυθμό και σε ζωντάνια, ρε παιδί μου, και σε ένταση των σκηνών. Ακόμα είναι όλα λίγο νοχελικά, λίγο. Επειδή δώσανε και έμφαση στο κομμάτι του open world, δεν με έχει κερδίσει ακόμη. Είναι λίγο δύσκολο, λίγο άτσαλο σε κάποια σημεία. Οι ερμηνείες δεν μου αρέσουν ούτε στα ρώσικα ούτε στα αγγλικά καθόλου. Ούτε στα ρώσικα? Όχι, ούτε στα ρώσικα. Αν και θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα τα ρώσικα από τα αγγλικά. Ακόμα και τα ρώσικα είναι λίγο φτηνά, ρε φίλε. Δεν μου γεμίζουν ακόμη. Δεν μου έχει κάνει ακόμα το παιχνίδι το κλικ που θέλω. Από τη μέση και μετά δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, αλλά για την ώρα. Ίσως και να στρώνει, ναι. Για την ώρα δεν το απολαμβάνω όσο θα ήθελα. Δεν είναι κακό παιχνίδι, αλλά δεν το απολαμβάνω όσο θα ήθελα. Και τα μέτρο εγώ τα λατρεύω, έτσι. Να το τονίσω αυτό. Έπαιξα λοιπόν το Σέκυρο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για το Σέκυρο. Νομίζω τα έχουμε πει και έκανα και το video review αναλυτικότατο. Μετά έρχεται το Days Gone. Α, ναι. Το οποίο παίζω τώρα και δεν σκοπεύω να το διακόψω για κάτι άλλο. Είναι μεγάλο αυτό. Ναι, είναι και μεγάλο παιχνίδι. Το Days Gone, παιδιά, θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που ή θα το λατρέψεις ή δεν θα το γουστάρεις καθόλου. Παραδόξως, εγώ είμαι κάπου προς τη μέση. Και τι εννοώ. Πόσο έχεις παίξει, Σάκη, καταρχάς? Έχω παίξει σίγουρα 20 ώρες. Άρα έχεις καλή εικόνα, ναι. Ναι, έχω παίξει σίγουρα 20 ώρες. Θεωρώ ότι το παιχνίδι έχει μια καλή βάση, έχει ένα πολύ καλό κόσμο, έχει το concept του, είναι αυτό που κατά την άποψή μου το σώζει, το μεταποκαλυψιακό με τα zombies, mutants τέλος πάντων. Ο χαρακτήρας. Και όλα αυτά. Ο χαρακτήρας μου αρέσει, οι ερμηνείες για ακόμα μια φορά σε παιχνίδι της Sony είναι εκπληκτικές,
και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ειδικά εγώ που δίνω έμφαση στο σενάριο, στους χαρακτήρες και τα λοιπά, χρειάζομαι τέτοιες πινελιές στα παιχνίδια. Όπως ας πούμε το δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα το Assassin's Creed, για αυτόν τον λόγο. Αν το Assassin's Creed είχε καλές ερμηνείες, ενδεχομένως να μιλούσα για άλλο παιχνίδι τώρα. Δεν μπορώ, δεν μου κάθεται καλά ρε παιδί μου, με τίποτα. Αλλά το Days Gone τα πηγαίνει πολύ καλά στις ερμηνείες, στους χαρακτήρες κτλ. Έχω παράπονα όμως. Το παράπονο μου είναι ότι τα side quest και γενικά οι αποστολές δεν έχουν την ποικιλία που θα ήθελα. Τα πράγματα που συμβαίνουν, το σενάριο ακόμη δεν έχει δείξει κάτι ενδιαφέρον πέρα από τα προφανή. Κάνει κάτι προσπάθειες έτσι λίγο, μια επίκληση στο συναίσθημα με το χαρακτήρα και το background, αλλά και οι χαρακτήρες ακόμα δεν έχουν ξεδιπλωθεί. Όλα είναι σε ένα flat σημείο. Το απολαμβάνω μεν. Το open world μου αρέσει. Έχει πολύ ωραίο κόσμο. Δεν έχει towers και τα λοιπά, έτσι, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει. Έχει. Α, okay. Έχει. Δεν λειτουργεί ακριβώς ως tower της Ubisoft. Α, βασικά να μην έχει κουραστική δομή, αυτό πρακτικά. Είναι πολύ κοντά στο Horizon. Α, ωραία, οκ. Okay, ναι. Το Horizon μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ κοντά. Το open world του παιχνιδιού είναι πολύ κοντά στο Horizon. Έλα. Εγώ ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εγώ δεν το έχω παίξει ακόμα, αλλά το έχω απορία από την πρώτη στιγμή που είδαμε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Τι θα έλεγες ότι κάνει το Days Gone κάπως διαφορετικό σε σχέση με οτιδήποτε άλλο open world κυκλοφορεί εκεί έξω? Δηλαδή, ας πούμε, το Horizon έχει ένα concept το οποίο είναι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, και ο κόσμος του και ο συνδυασμός με τους δεινόσαυρους που είναι σαν μηχανήματα, όχι σαν, που είναι μηχανήματα κτλ. Έχει κάτι. Αυτό τι έχει, ας πούμε, γιατί εγώ δεν βλέπω, απ' έξω να το βλέπω, δεν διακρίνω κάτι που να με τραβάει. Τι έχει? Καταρχάς το παιχνίδι έχει βασιστεί πάρα πολύ στη... Έχει παντρέψει Walking Dead και Sons of Anarchy. Έχει αυτήν τη λίγο αλήτικη δομή. Και το concept του είναι πολύ κοντά σε αυτό. Αν πούμε ότι έχει κάτι ιδιαίτερο ως χαρακτηριστικό, είναι η μηχανή. Και η περιήγηση με τη μηχανή. Τα upgrades που κάνεις πάνω στη μηχανή, ας το πούμε ότι είναι ο σύντροφός σου στο παιχνίδι. Εντάξει. Ναι. Κάτι σαν το άλογο δηλαδή. Κάτι σαν το άλογο στο Red Dead, ακριβώς. Δεν έχει κάτι που δεν έχεις παίξει σε άλλα παιχνίδια. Αυτό με το πλήθος των zombie, γιατί βλέπω ότι έχει μεγάλο πλήθος κάθε φορά και την ταχύτητά τους, ναι, και τα λοιπά, δημιουργεί έτσι κάτι καινούριο. Ναι. Είναι Left 4 Dead φάση. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δημιουργεί ένα άγχος και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που σώζει το παιχνίδι. Είναι το concept των mutants, των zombies, εγώ θα τα λέω. Και η περιήγηση έχοντας άγχος αυτό, κάτι βράδια που πρέπει να πας σε κάτι αποστολές, να πρέπει να βρεις, ξέρω εγώ, καύσιμα ή να βρεις κάποια αντικείμενα. Αυτό το άγχος, ναι, δημιουργείται από τα zombies. Έχει και αυτά τα σμινί, πώς λέγονται ρε Γιώργος, πώς να τα πούμε αυτά, αυτές τις μεγάλες, πολύ μεγάλες αγέλες. Ορδές. Από ορδές, ας πούμε. Αλλά δεν είναι στη φάση του Dead Rising. Το Dead Rising έχει γίνει εντελώς τρελοκόμιο τώρα, ρε. Ναι, δηλαδή έχει μεγάλο πλήθος τεράστιο, ναι, αλλά παίρνει το lightsaber. Ναι. Το Left 4 Dead είναι καλύτερη παρομοίωση. Ναι, το Dead Rising ήταν αργά τα zombies, δεν ήτανε? Ναι. Ναι, ήταν αργά. Ναι, και πλέον δεν έχει και χώρο στοιχείο, ρε. Ειδικά το 3 και το 4 έχουν γίνει τέρμα Luna Park που σκοτώνεις το πλήθος για να μην σκεφτείς. Το Days Gone, μην ξεχνάμε ότι είναι αρκετά survival. Δηλαδή, ασχολείσαι πολύ με το χαρακτήρα σου, με τα καύσιμα, σε τι κατάσταση είναι η μηχανή, με τα πυρομαχικά δεν είναι ατελείωτα. Έχεις την αίσθηση της επιβίωσης. Εμένα, σαν ύφος, πιο πολύ μου θύμιζε Last of Us σε open world παρά, ας πούμε, τα υπόλοιπα. Φέρνει και σε The Last of Us. Απλά ξέρεις τι, είναι αυτό που λες, δεν έχει πολύ δικό του χαρακτήρα. Και εκεί είναι που πιστεύω φάνηκε η απειρία του Ben Studio. Καταλαβες? Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ανέβηκε ένα επίπεδο. Όχι απλά ανέβηκε. Δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό. Ένα ακόμα αξιόλογο στούντιο.
Οπωσδήποτε. Και είμαι βέβαιος. Μιλάμε είμαι ότι έφερε πέρα triple A παραγωγή τώρα τεράστια. Και γίγαντα, έτσι. Και γίγαντα. Ο χάρτης, οι περιοχές, τα πράγματα που έχουν κάνει εκεί πέρα μέσα είναι εκπληκτικά. Μόνο το feedback αυτό που θα πάρουν τώρα από το Days Gone. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι αν αυτό είναι μια βάση, ας πούμε, για να χτίσει πάνω σε αυτό και με την εμπειρία και όλα αυτά. Και πηγαίνει και καλά εμπορικά. Πολύ ναι, καλά. Έχει γίνει ένα περίεργο πράγμα και στην Ιαπωνία έχει αρρώσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί. Έχει πουλήσει καλύτερα από τον God of War στην Ιαπωνία. Μπράβο, ναι. Αλλά όχι ότι έχει αρρώσει. Εντάξει, μιλάμε για πωλήσει τώρα του 150.000 αντιτύπων. Δεν μπορώ να καταλάβω. Οι Ιάπωνες έχουν επιμείνει το αριστούργημα και έχουν τον Days Gone που εντάξει είναι ένα οκ παιχνίδι. Για ποιο λόγο πάνε και παίζουν τον Days Gone? Πιστεύω δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα γούστα των Ιαπώνων ή την κουλτούρα τους. Ειδικότερα είναι όταν τα τελευταία χρόνια κόσμος. Τη βλέπουμε να έχει μπασταρδευτεί πάρα πολύ με το δυτικό κόσμο. Δεν είναι εκείνοι οι παραδοσιακοί Ιάπωνες gamers που παίζουν τα γρήγορα τα... Αν και τα δυνατά χαρτιά παραμένουν τα Ιαπωνικά. Καλά, σίγουρα, ναι. Σίγουρα, αλλά αν δείτε τι επιτυχία έχουν κάτι σειρές όπως το Game of Thrones, το Walking Dead κτλ. Στην Ιαπωνία δεν το πιστεύετε. Ναι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι έχει πολύ καλό μέλλον το Days Gone πάνω του. Αν πάρει το feedback και χτίσει πάνω σε αυτό, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι ακόμη. Έχω μπόλικο να παίξω. Μπορεί μέχρι το τέλος να λέω άλλα πράγματα και να λέω ότι η παιχνιδάρα έπαιξα. Δεν είναι μια υπερπαιχνιδάρα, αλλά μόνο. Εγώ έτσι κρίνω τα παιχνίδια. Μόνο από το γεγονός ότι έχω κέφι να έρθει η ώρα να ανοίξω την κονσόλα να παίξω, εμένα μου αρκεί. Καταλαβες. Μπορεί να με συγκλονίζει αυτό που παίζω, αλλά μόνο που γουστάρω όταν ανοίγω την κονσόλα και δεν το κάνω αγκαρία όπως κάνω στο Assassin's Creed μέχρι τώρα, όπως κάνω στο Metro μέχρι τώρα, για μένα σημαίνει ότι έχει κερδίσει το πράσινο φως του γούστου μου. Τώρα το πόσο θα με ξετρελάνει... Και δεν με έχει κουράσει στις 20 ώρες και απλά περιμένω να δω. Έχω ενδιαφέρον να δω πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω ότι έχει περάσει το τεστ, ρε παιδί μου. Θα δούμε. Τώρα μετά το Days Gone θα κλείσω τις τρύπες. Δεν έχω παίξει Devil May Cry 5 που θέλω πάρα πολύ να παίξω. Εννοείται. Εγώ το τελείωσα αυτό, το είπα. Α, ναι. Δεν μας το είπες, όχι βασικά. Δεν μας έχεις πει, για πες. Είχα ουσιαστικά πει ότι το έπαιζα, τελικά το τελείωσα. Εντάξει, ναι. Ξαναλέω ότι αν υπάρχει μια όψη που είναι πλέον αδιάφορη, ας πούμε είναι η δική μου για τα παιχνίδια αυτά. Πρόσεχε να πει γιατί ο Στάνκη πίσω μέσα στο σαλόν και κάθεται, πρόσεχε θα πεταχθεί. Τέλος πάντων, εγώ από τη δική μου μεριά είμαι ελαφρώς απογοητευμένος, αν και είχε έτσι πολύ cool χαρακτήρες. Εντάξει, φωνάζω το Στάνκη, μισό λεπτάκι. Συμπαθητικό, έχει κάτι. Κάποιες σκηνές που απορείς πώς πήραν την έγκριση, ας πούμε, για να βγουν σε μια τέτοια πατάτα. Αλλά αυτό είναι το όριο και νομίζω αυτή είναι και η ταυτότητα της σειράς γενικότερα, ότι γίνεται κάποιες στιγμές στο όριο του γελίου. Αλλά απογοητεύτηκα, ξέρεις γιατί. Θεωρώ ότι υπήρχε πολλή επανάληψη στα περιβάλλοντα, η οποία με κούρασε. Να μου πεις, κοιτάς τα περιβάλλοντα όταν κάνεις τα κόμπος. Εγώ δεν κάνω τα κόμπος, ας πούμε. Οπότε, ναι, με ενδιαφέρουν τα περιβάλλοντα. Ήταν συνεχώς αυτές οι μικρές αρένες, δηλαδή ήταν αρένα διάδρομος. Μάχη, λίγο περίγηση, μάχη, λίγο περίγηση. Είχε λίγο αυτό μονότονο δίπολο, ας πούμε, που εμένα με κούρασε γενικά, που δεν με ενδιαφέρει το combat, έτσι ξαναλέω. Προφανώς και όσοι γουστάρουν να ρίχνουν ξύλο και να μαθαίνουν τα combos και να προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι. Και μετράνε frames με τα μάτια. Φυσικά και το παιχνίδι σπέρνει και είναι πολύ γλυκό. Και φαίνεται πολύ δουλεμένο σε αυτόν τον τομέα. Πάρα πολύ. Σίγουρα. Απλά αυτή είναι η δική μου οπτική. Έτσι, με τρομάζει λίγο γιατί είμαστε πολύ κοντά σε αυτή την προσέγγιση. Και εγώ δεν είμαι το να επενδύω σε κόμπους και στο υπερβολικά βαθύ σύστημα μάχης. Και κρατάω τα υπόλοιπα από αυτά τα παιχνίδια. Όσα hack and slash δηλαδή έχω παίξει, έχω ευχαριστηθεί αυτά που έχουν να δείξουν και κάτι στον κόσμο. Το DMC ας πούμε μου άρεσε. Είχε πολύ ωραία περιβάλλοντα, είχε ωραία set pieces. Το Castlevania, το πρώτο Lords of Shadows επίσης μου άρεσε, γιατί είχε απίστευτα σκηνικά και... Το πρώτο Lords of Shadows εκείνο, ήταν... Εκείνο ναι, αλλά εντάξει, εκείνο δεν είναι τόσο hack and slash. Όχι, αλλά είναι πάνω σε αυτή τη δομή με τις... Okay, εκείνο είναι και με το Advania, ως Castlevania φυσικά.
Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά αν και ήταν πιο γραμμικό, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά όντως συμφωνώ ότι εκείνο ήταν καλύτερο για τα δικά μας γούστα, Σάκη. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω... Θα δούμε. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για το DMC5. Θα δούμε όταν το παίξω. Δεν έχω ιδέα. Ναι, ναι. Είναι μαζί σου κι εγώ. Απλά σε σχέση με τα μπαγιονέτα που έχω παίξει, θεωρώ ότι δεν αγγίζουν. Αυτό θα σε ρωτούσα, Γιώργο. Την τρέλα των μπαγιονέτα. Δηλαδή, αν εγώ δεν θυμάμαι εσύ και ο Σάκης να είδατε τόσο επιφανειακά και το combat των μπαγιονέτα. Όχι, τον μπαγιονέτα έχω παίξει, Nike... δεν μου άρεσαν ποτέ, να ξέρετε, έτσι πληροφορία. Ούτε εγώ είμαι φαν, δεν είμαι φαν του ύφους. Σάκη, πρόσχε, γιατί θα αρχίσουν να παθαίνουν strokes οι fans των hack and slash. Γιατί είπες, μ' άρεσε τον DMC, μ' άρεσε τον μπαγιονέτα, έχεις αρχίσει να ανάβουν τα λαμπάκια. Κοίταξε. Μιλάω τώρα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει. Ναι, είναι υποκειμενική άποψη, εννοείται. Όχι, όχι αυτό. Ναι. Υπάρχει το κομμάτι της αισθητικής που δεν με ταιριάζει με τα γούστα μου. Η αισθητική, η υπερβολική αυτή αισθητική. Αυτό το noise. J-pop, το noise. Το... Βομβαρδίζει λίγο με πληροφορίες η αλήθεια είναι τον παγιό. Δεν μου κάνει. Δεν μιλάω τώρα σαν παιχνίδι. Σαν παιχνίδι, επειδή έχω παίξει λίγο, είναι φανταστικά το gameplay του, το κομμάτι του action κτλ. Είναι αλλού, ρε παιδί μου. Αλλά αυτή η υπερβολή της αισθητικής, το πολύ βαρύ αισθητικό κομμάτι, εγώ δεν το αντέχω. Καταλάβες, θέλω κάτι λίγο πιο συμμαζεμένο, ρε παιδί μου. Πάντως, εγώ που ξαναλέω δεν είμαι φαν, τον Μπαγιονέτα με έκανε να θέλω να επενδύσω παραπάνω στους μηχανισμούς του. Με τράβηξε δηλαδή. Το Devil May Cry 5 όχι τόσο. Και μάλιστα επειδή έχει διαφορετικούς χαρακτήρες, κάποιοι μου άρεσαν περισσότερο να τους χειρίζομαι, κάποιοι άλλοι λίγο τους βαριόμουν κάποιους άλλους, ρε παιδί μου. Είναι και αυτό. Τέλος πάντων, με τη δική μου επιφανειακή, τελείως άσχετη άποψη, τα μπαγιονέτα παραμένουν στην κορυφή, ας πούμε, αυτών των μικρών γνώσεων που έχω πάνω στο θέμα, τέλος πάντων. Αυτά. Τα έχεις πάνω από Ninja Gaiden, α? Α, και το πρώτο Ninja Gaiden στο Xbox είναι πάλι μια περίπτωση που μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο παραδόξως, στον τρόπο που κινείται και στο συνέστημα που με κάνει να νιώθω, μου θυμίζει το Sekiro. Και αφού ναι. Είναι εντάξει. Είναι, περισσότερο ναι. Δηλαδή από τον Bayonetta. Με αυτή την έννοια το λέω. Αν και το Ninja Gaiden προς το τέλος είχε γίνει και αυτό η υπερβολή της υπερβολής. Κάτι δεινόσαυρους και τέτοια θυμάμαι. Και κάτι τάξη. Δεν αντέχουν λίγο οι Άπωνες. Θέλουν να βάλουν εκεί πέρα το τέλος. Ναι, ναι. Ναι, ξεκινάει Sekiro και καταλήγει Azura's Wrath. Αλλά ναι, φανταστικό το Ninja Gaiden. Ο Ιταγκάκη όμως ανοίγει το φερμουάρ του και σας κατουράει όλους. Ο Ιταγκάκη, παιδιά, εντάξει. Φαινόταν άνθρωπο που δεν ήταν πολύ καλά. Έχει πιει τα ναρκωτικά του. Αυτός που είναι τώρα, ρε. Έχει καταναλώσει το αλκοόλ του. Βόλεϊμπολ. Πριν κάτι χρόνια έχει βγει μια είδηση ότι κάνει ένα στούντιο στην Ιταλία που τα έχει χαθεί. Πρέπει να είναι σε κάνα σοκάκι. Ο άνθρωπος σε ό,τι φωτογραφία βγαίνει τσουρωμένος. Όλο κάτι κοκτέιλ ανεβάζει, όλο κάτι τέτοια είναι. Ο νους του είναι μόνο στην καλοπέραση. Τώρα δεν ξέρω αν δουλεύει ταυτόχρονα σε άλλα project, αλλά εντάξει, καλοπερνάει το παλικάρι. Τώρα αφήστε το να το ζήσει. Δυστυχώς είχε αυτή την κακή τρέλα, όχι την καλή. Είχε την κακή τρέλα, η οποία τρέλα του δημιούργησε και προβλήματα με τον νόμο, έτσι. Έχει κάνει δηλαδή πράγματα τα οποία δεν τον κολακεύουν. Όχι, όχι. Ναι. Εντάξει, καθόλου. Και ο Καμίγια έχει την τρέλα του, αλλά την έχει τρέλα στα παιχνίδια του, έτσι. Ακριβώς. Αυτός δηλαδή είναι και εμπλεγμένος με τον νόμο, ο Ιταγκάκη. Και ο Σούντα είναι διαφορετική αυτή. Έτσι, έτσι. Ξεχάσαμε, ρε, το Devil's Third. Ήταν και εκεί ο Ιταγκάκη. Μετά από αυτό ήταν που πρακτικά... Όχι, ήταν σαν έκανε αυτό που... Αλλά εντάξει, ήταν και εκεί. Χριστέ μου, τι παιχνίδι ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, μία φορά είχαμε βρει ένα Σάκη. Και πού, στο Wii U. Α, εντάξει, τώρα κατάλαβα τι λες. Ναι. Και το οποίο έκανε Publish και Nintendo, έτσι, αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι cult, καλτήλα. Nike, αυτό δεν ξέρω τι αξία έχει στο eBay, γιατί πρέπει να ήταν ψηλολίγα τα αντίτυπα και είχαμε βρει με το Σάκη κάποια φορά, κάναμε μια γύρα σε ένα μαγαζί και λέω αυτό πάρ' το, λέω, το πουλήσουμε στο eBay, είχε ένα σφραγισμό. Το Devil's Third, μάλιστα, πανηγύριζαν οι... Τότε ήταν κάκι και έβγαζε. Είχε πολύ χάι, πρέπει να βγει το παιχνίδι. Ναι, και έβγαζε και κάτι post του τύπου. Μας πολεμάνε. Δεν παίρνει δεκάρια και μας πολεμάνε, λέει το παιχνίδι. Κάτι τέτοια απίστευτα σκηνικά. Τέλος πάντων. Να, και εσύ τι παίζεις τώρα, ρε. Είπες, ναι, αλλά παράλληλα, γιατί μου παίρνει πολύ καιρό.
Την έχω βρει με το SNES Mini. Α. Σε έπιασε ρετρο. Ναι, με έχει πιάσει ρετροφάση. Έχω βγάλει το Super Mario World, εντάξει στάδια, το Super Metroid 100%, το Zelda 20 καρδίες και τώρα είμαι στο Yoshi's Island, ξέρω. Περίμενε. Donkey Kong Country 101% και υπάρχει... και ξέρεις τι, το θυμάμαι. Και το κακό είναι ότι αν δεν τα τελειώσει όλα, δεν θα σταματήσει, παιδιά. Θα πρέπει να τερματίσει την κονσόλα. Το έτσι μια μήνα να το τερματίσει. Δεν θα τα παίξω όλα, αλλά π.χ. σαν να σπένει. Επειδή έχει μόνο το πρώτο Donkey Kong Country, τώρα εντάξει, έχω όρεξη για να παίξω το 2 και το 3. Και Nike. Ναι. Έπαιξε Yoshi στο Switch. Όχι. Το Crafted όταν World, το παίξει, επειδή έχει πολύ φρέσκο το Yoshi's Island τώρα που το παίζει, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο. Νομίζω κανένα Yoshi δεν θα φτάσει ποτέ το Yoshi's Island. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή εγώ έχω να το παίξω μια 7 ετία σίγουρα το Yoshi's Island του Super Nintendo. Πρέπει να το ξαναδώ για να δω αν όντως μήπως το έχουμε λίγο θεοποιήσει ή όντως έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό το Yoshi είναι καλό. Παίξ' το. Okay. Nike. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν φτάνει φυσικά το Yoshi's Island, αλλά θέλω λίγο να δω με τα collectibles αν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί νομίζω εκεί συνήθως παίζεται το παιχνίδι σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή πόσο βηματικά είναι στα collectibles και στο level design. Ναι, εγώ αυτά που είναι μέσα στα top 20 όλων των εποχών, κάποια 5-10 της Nintendo από τότε, τα παίζω μια κάθε 5-6 χρόνια τα παίζω και κυρίως τα Χριστούγεννα. Αλλά επειδή τώρα ήταν αυτή η κονσόλα που έχει τόσα πολλά, ξέρεις, είναι Μάης και ακόμη παίζω εκεί. Η αλήθεια είναι ότι θέλει μια επανεκτίμηση ανά πενταετία, είναι καλό να γίνεται. Ναι. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, Θέμη, εκτός αν έχουμε ανακοινώσεις, βοήθα μας λίγο. Έχουμε μεγάλες κυκλοφορίες. Όλο το καλοκαίρι θα παίζουμε Crash Racing. Εννοείς το... Το Remaster. Το Kart. Το Mario Kart από τα Lidl. Το... Ναι, το Mario Kart Wannabe, ναι. Trigger. Και ο άλλος... τώρα ο άλλος... ξεκίνησε. Ο άλλος μπήκε με τη μία στο κόμμα. Ναι, το αυτό. Το Wannabe. Ναι, ρε, είσαι κι εσύ ένας φλεϊμάς του κερατά του Ελέους. Το Street Racer, το θυμάστε τη Sega. Και αυτό ήταν, τι ήταν, Wannabe. Ακόμα και το, κοίταξε, και τον Diddy Kong Racing. Εντάξει, ήταν το καλύτερο Mario Kart Wannabe. Αν βγαίνει ένα Wannabe είναι το Team Sonic Racing που βγαίνει. Α, και αυτό πολύ καλό. Αυτό είναι ο ορισμός του Wannabe. Αυτό πολύ καλό. Πρωταγωνιστής ο Sonic και είναι το ίδιο. Μην μιλάτε για Sonic γιατί ζει τις μεγάλες μέρες του τελευταία, έτσι. Δεν νομίζω ότι το έχουμε σχολιάσει. Τι ήταν αυτό που έδειξε στο τρέιλερ. Νομίζω μας χωράει γιατί είναι franchise παιχνίδι. Έχει ο Χριστός Παναγία. Έχει ένα τρέιλερ στο YouTube. Πώς θα ήταν το σωστό τρέιλερ του Sonic. Έτσι. Με τις φάσεις των άλλων. Όχι, και έχει ένα που τον έχει μπλερ. Του κρύβει όλο. Με μοζαϊκ εφέ. Όχι, ρε. Λέει, μόνο έτσι μπορούμε, λέει, να το δούμε το Sonic. Ρε, αυτό είναι κακό. Αυτή είναι μια ωραία συζήτηση. Αυτή είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε σε ένα frame rate uncut. Αλλά πρέπει να έχουμε και έναν οπαδόν τη Sega, ας πούμε. Δηλαδή το πώς από τα 90s, από εποχή... Πού θα τον δούμε. Έχουμε το Γιαννακίδη, το φέρνουμε το Γιαννακίδη. Αυτός ακόμα, εκείνο ζει, το δικό του. Κοίταξε, το καλό, ωραίο, αλλά πάτος. Σέγγα, φίλε, σέγγα, αλλά πάτωσε. Εν τω μεταξύ, είδατε ένα βίντεο που είχε βγάλει το Digital Foundry που εξηγούσε ότι το Blast Processing είναι αληθινό τελικά. Εντάξει. Και το εξηγούσε από τεχνολογική άποψη, ότι όντως υπήρχε το Blast Processing. Δικαιώθηκαν τα fanboys στη Σέγγα τόσα χρόνια μετά. Ναι. Εγώ θέλω μια φορά να τύχει να την κάνουμε αυτήν την. Να μιλήσουμε για την εξέλιξη των δύο χαρακτήρων και πώς τα μεταχειρίστηκαν οι δύο αντίστοιχες εταιρείες. Δηλαδή, θυμηθείτε από εποχή Nintendo με το Super Mario Bros. 1-2-3, μετά πώς. Με πόση. Πώς το πούμε. Μου έρχεται λέξη.
η Nintendo έβγαλε τόσα πολλά επιτυχημένα παρακλάδια. Δηλαδή από το Super Mario, μετά ήρθε το Super Mario Kart, μετά ήρθε το Mario RPG και τώρα αυτά είναι ολόκληρες επιτυχημένες σειρές. Πήρε το Mario vs. Donkey Kong και το έκανε επιτυχημένη puzzle platform σειρά, ξέρω εγώ. Puzzle. Α, μου λείψαν αυτά. Αυτά, αυτές οι πινελιές, τα frame rate, αυτό το puzzle, μου λείψε γαμό το σπίτι μου. Ρε, και μέχρι εντάξει, και τα το... Paper Mario, όλα αυτά έχει. Ναι, τα Paper Mario, τα RPG, το Mario & Luigi, όλα αυτά. Ενώ το Smash. Το Smash, μάλιστα, ναι. Ναι. Α, και το, ναι. Ενώ η Sega, εντάξει, με αυτήν την επιλογή της απλά να βολεύεται στην υπερηχητική ταχύτητα του Sonic, για να δείχνει δύναμη του Mega Drive και του Master System, τάχα πόσο γρήγορα μπορεί να σχεδιάσει sprites και pixels ή κονσόλα και ξέρω εγώ. Μετά τι, στο 3D τι. Καλά, εδώ το Sonic κουβαλάει από τα χειρότερα παιχνίδια όλων των εποχών. Και σκεφτείτε το τώρα. Το Sonic του 2006 στο 360 ήταν σκουπίδι, είχε 4. Σκεφτείτε τώρα εποχής 90, ας πούμε, τότε ξέρω εγώ, που ήταν τα console wars και τα Mario Sonic wars και ξέρω εγώ, να έλεγες κάποιου φαν της Sega π.χ. του Saturn, ξέρω εγώ, φίλε, παιχνίδια Sonic θα κυκλοφορούν σε κονσόλα της Nintendo και θα είναι εκδότης και Nintendo και Sega. Και πιστεύω θα σε κάνανε σαν τον... θα σε σταυρώνανε στην πλατεία του χωριού. Θα με παίρνανε στον κορυδαλό. Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Να σας πω κάτι, Nintendo fanboys, όταν σας κατουρούσε ο Sonic όμως στο Master System 2, που ήταν ασύλληπτα στο πότε. Master System. Πότε. Τι μα πότε. Εν έτη 1995. 95. Είχε ήδη βγει Super Mario. Όχι ρε. Nintendo ή Master System. Ήδη υπήρχε Mega Drive τότε, ναι. Το Master System 2 πότε κυκλοφόρησε. Όχι, το Mega Drive εννοεί. Και στο Master System 2 που κυκλοφόρησε μια φανταστική έκδοσή του που το είχε και ενσωματωμένο μέσα. Εγώ αυτή την έκδοση έχω. Το Sonic 1. Ναι. Το 2-3 Sonic & Knuckles βγήκανε στο Mega Drive. Το Sonic 3. Ναι, βρε. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω τώρα για το πρώτο. Μα τότε ήδη υπήρχε Super Mario Bros. 3. Σας κατουρούσε όμως. Super Mario World και καλή. Σας κατουρούσε. Θυμάστε τι ωραία γραφικά είχε, τι ωραία γρήγορα. Μετά ήρθε, να σου πω, Mega Drive, ξέρω εγώ και αυτά και τα τέτοια. Ρεάσε αυτά που λες, σας κατουρούσε ρε μαλάκα. Έρχεται ένα Donkey Kong Country, D-Mode 7, τι Super FX chip. Να μιλήσουμε για το Mega Man, θέλεις. Για το ξάδερφό μου. Να μιλήσουμε για το Mega Man, τα αριστουργήματα. Να μιλήσουμε για τα Σέμιου που ήρθανε στο Dreamcast. Τι θέλεις να σου πω τώρα. Wonder Boy. Περίμενε λίγο. Γιατί τα έχεις μπερδέψει. Το Mega Man είναι Capcom, δεν είναι Sega. Ναι, αλλά σε τέτοιο τα παίζαμε. Σε Sega τα παίζαμε. Εσύ. Εγώ. Εγώ. Εσύ που το έπαιζες το πρώτο Mega Man. Game Boy. Άσε ρε, άστα τα φορητά. Το, δεν τα φορητά. Εκεί το παίξα εγώ. Είσαι φλόρος. Αυτό είναι το επιχείρημα μου απέναντί σου. Είσαι φλόρος. Κοίταξε, μεγάλη αγάπη και για τη Sega. Είχε και η Sega τα franchises. Και το Sonic Halo και το Altered Beast και τα Wonder Boys, όλα αυτά. Και το Streets of Rage. Είχε και το, εντάξει, Ultraman και... Να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Η Nintendo, καλά εντάξει, εγώ δεν ανήκω σε κανένα στρατόπεδο, ειλικρινά τώρα το λέω έτσι. Έλα σε γκάκια είσαι κρυφά, παραδέξτε. Όχι, όχι, ρε, τι είσαι. Αμικάκια. Ειδικά. Αμικάκια περισσότερο. Αμικάκια. Ναι. Δεν ήμουνα ποτέ Sega Nintendo, δεν το βίωσα στο πετσί μου τον πόλεμο, γιατί ειλικρινά τότε απλά γούσταρα τα παιχνίδια. Ειλικρινά το λέω. Αλλά πιστεύω, για να δώσουμε και τις σωστές παρομοιάσεις όπως κάνουμε πάντα, η Sega ήταν μια περίπτωση η οποία δεν ευνοήθηκε από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή η Nintendo ήταν δικέφαλη η Sega. Της βγήκαν πολλά ρε παιδί μου. Ήταν και λίγο τυχερή σε κάποια θέματα. Ήταν και λίγο πιο μπροστά σε κάποια άλλα και της βγήκε. Πιστεύω ότι η Sega, αν δεν έπεφτε σε κάποια χοντρά λάθη που δεν τώρα είναι της παρούς να κάνουμε κουβέντα πάνω στα λάθη της Sega, αλλά πιστεύω ότι θα μιλούσαμε για άλλη εταιρεία αν δεν έπεφτε σε εκείνα τα λάθη που έκανε τότε. Έκατσαν και κάποιες πολύ κακές συγκυρίες. Δηλαδή τώρα έτσι ο τρόπος που πέθανε το Dreamcast
ήταν άσχημος, παιδιά. Και ήταν κρίμα, ήταν αρκετά μπροστά τότε. Ακριβώς, ο χειρότερος hater να είσαι αυτής της εταιρείας και της κονσόλας, το Dreamcast είναι μια ουσιαστικά αδικοχαμένη κονσόλα. Έπεσε πάνω στο γίγαντα το PlayStation 2 που το σκότωσε και έδωσε την τελευταία μαχαιριά, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για κονσολάρα. Στα λίγα χρόνια που έζησε, μην πω μήνες, έβγαλε πολλά και καλά αποκλειστικά παιχνίδια. Ήταν άτυχο. Αν το Dreamcast είχε 2-3 χρόνια μόνο του ακόμη, χωρίς... Αν δεν ερχόταν ο δοστρωτήρας PlayStation, ακριβώς, εκείνο και ρόλο μπορούσε το να αναπτυχθεί, ναι, θα μιλούσαμε για μια άλλη Sega τώρα και δεν θα παίζατε παιχνίδια τη Sega στα Nintendo. Δεν τις βγήκανε πολλά πράγματα, ήταν άτυχη και φυσικά έκανε και πολλά λάθη, μη λέμε τώρα μαλακίες, δεν ήταν τέλεια. Θα μιλούσαμε για άλλη εταιρεία. Αλλά πιστεύω ότι πήρε πρωτάθλημα η Nintendo με... ευνοήθηκε από την κυβέρνηση τότε. Πουλημένη ηγετησία. Πουλημένη ηγετησία. Να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων. Δεν πάμε σε αυτά τα παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν τώρα στις επόμενες ημέρες. Ναι, για πες. Για πες, ναι, γιατί ο Πρίτσικας έχει κρατήσει 20 πράγματα που θέλει να πει και λέει τώρα άντε ας μην μιλήσω γιατί θα γίνει της πουτάνας εδώ πέρα. Ο Πρίτσικας το έβλεπε από το χαμόγελο, τη Φόρτνη και έλεγε όχι, ο Πρίτσικας ξέρεις τι λέει. Ο Πρίτσικας ξέρεις τι, έχει το χαμόγελο του τύπου ό,τι και να λες. Η ιστορία έχει αποφασιστεί. Ό,τι και να λες, τα τελευταία 15 χρόνια δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Κοίταξε, καταλαβαίνω ότι τον έχει πιάσει fanboy rage τώρα, οπότε δεν μπαίνω καν στην κόπα. Να απαντήσω, παιδί μου. Αλλά μπορούμε να κάνουμε έτσι. Είναι κλειφοσεγκάκιας. Όχι μωρέ, μπορούμε να κάνουμε μια έτσι ανασκόπηση της ιστορίας. Στη δεκαετία του 90 έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εκείνη την εποχή. Που το μεγάλο της λάθος ήταν το Saturn κυρίως, όχι το Dreamcast. Το Dreamcast ήταν λάθος timing. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη κουβέντα για τη Sega. Είχε μια μεγαλομανία πάντα που της κόστησε. Αυτό. Ναι. Και μια υπεροψία σε πολλά θέματα. Εντάξει. Νομίζω ότι το λάθος που κάνουν αυτές οι εταιρείες και που δεν έκανε ποτέ η Nintendo στα 35-40 χρόνια που είναι ενεργή, δεν ήταν ποτέ αντιδραστική. Δεν αντιδρούσε σε αυτά που έκαναν οι άλλες. Ήταν αφοσιωμένη στη δικιά της τέχνη, ας πούμε, σε ό,τι μπορούσε να κάνει η ίδια καλά και προσπαθούσε. Τώρα η Sega, όπως και αργότερα, ας πούμε, είχε ολόκληρη καμπάνια διαφημιστική ότι κάνω ό,τι δεν μπορεί να κάνει η Nintendo, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. 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 Δηλαδή, Nintendo... το σημείο αναφοράς ήταν πάντα Nintendo σε αυτό το θέμα και οι άλλοι ήταν λογοπαίγνιο γι' αυτό. Ναι, ναι. Sega does what Nintendo don't. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό, ναι. Τώρα έχουμε και Mario & Sonic μαζί. Η Sega έπαθε θέμηση. Ακριβώς, ναι. Ολυμπιακοί αγώνες, Mario & Sonic. Πού να το έλεγες τώρα. Και εμένα να μου το έλεγες τότε θα γέλαγα. Τι λες τώρα. Θα παίζει ο Mario και Sonic. Καλύτερη φίλη μου γίνει Mario και Sonic. Παίζουν παρέα. Ρε μέχρι και Amiibo έχει Sonic πλέον, ρε. Τι να λέω. Αλήθεια. Αυτό δεν θυμάμαι. Εννοείται. Έχω ναι, Sonic Amiibo. Ναι. Έχω πάρει εγώ Sonic Amiibo. Εννοείται. Πάντως, Θέμη, πριν πεις για τα παιχνίδια τα κοντινά, με μεγάλη κυκλοφορία νομίζω του καλοκαιριού είναι το Super Mario Maker 2, το οποίο είχαμε και μία direct χθες το βράδυ για μας. Και παραδόξως έχει κάποια σκορπισμένα πραγματάκια. Ένα είναι αυτό. Η Nintendo μέσα στο καλοκαίρι έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή, εκτός από το Mario Maker έχει και το Fire Emblem. Μέσα στον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, καταλήγει με το Astral Chain της Platinum, νομίζω τέλη Αυγούστου. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Αν δεν κάνεις λάθος, ναι. Πιστεύω έχει, έχει τώρα, πολύ καλό καλοκαίρι και έχει και άλλες πολλές κυκλοφορίες μέσα στον Ιούλιο. Πάντως το Mario Maker με εντυπωσίασε παιδιά πολύ. Δεν ξέρω αν είδατε την Direct. Εγώ και ήμουν το, λίγο χλιαρός. Το είδα και μάλιστα το είδα, έχει, και το είδα παρέα με την Ραφαέλα εγώ να σου πω το Maker 2, το οποίο είναι το ίσως το παιχνίδι που έχει λιώσει περισσότερο, το ναι, πρώτο Super Mario Maker. Εγώ πέρα από το κομμάτι του εργαλείου, του να φτιάχνεις πίστες, με ενθουσίασε όλο το υπόλοιπο πακέτο. Δηλαδή το story mode που θα έχει, το co-op που μπορείς να παίξεις, το versus, δηλαδή έχει πράγμα μέσα, έχει ζουμί. Ναι, 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 ναι. Ναι, και καλή επιλογή που βγαίνει και limited τάχα έκδοση, αλλά αυτό που έχει μέσα είναι και 12 μήνες. Γιατί προφανώς τι θέλεις για να ανεβάζεις στάδια και να παίζεις τα στάδια αλλωνών. Και επίσης αυτό που μου αρέσει πολύ και το έγραψα και στο Twitter είναι ότι θεωρώ ότι με αυτό το παιχνίδι η Nintendo απαγορεύει στον εαυτό της ουσιαστικά το να βγάλει άλλο βαρετό τυπικό 2D Mario, γιατί δεν υπάρχει λόγος να βγάλει πλέον.
Δηλαδή, όλοι οι κανόνες με τους οποίους έπαιζε σχεδιαστικά όλα αυτά τα χρόνια στο 2D Mario, στα 2D Mario είναι πλέον παρόντες εδώ πέρα. Ακόμα ναι. Και 3D World έχει. Ναι. Δηλαδή, ναι. Δεν έχει πλέον νόημα, πιστεύω. Όσοι θέλουν να παίζουν κάτι παρόμοιο θα καλύπτονται απόλυτα από το Mario Maker και από τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες πίσες που πρόκειται να φτιάξουν οι fans ή που μπορεί και η ίδια να βγάζει ως DLC, ας πούμε, στην πορεία. Έχω μία μοίρα τόση ώρα εδώ με ενοχλεί, να το ξέρετε. Μην νομίζετε ότι κάνω διάφορες έτσι κινήσεις. Είναι ένα platform παιχνίδι που δεν τελειώνει το περιεχόμενο του. Όπως κάτι αντίστοιχο έχει το PlayStation με τα Little Big Planet. Και με το Dreams δηλαδή, τώρα. Τώρα με το Dreams. Το οποίο κάνουν οι παπάδες, έτσι έχει φτιάχνουν. Έμπαινα μια φορά το μήνα και έπαιζα τα top 10 στάδια, 20 αναλόγως, και ήταν πολύ εφάνταστα στάδια, η platform εκεί, δώσε, και όχι μόνο platform, είχε και άλλα πράγματα, αλλά ήταν ωραία φάση. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τις κυκλοφορίες για να κλείσουμε. Παίρνω από τώρα μέχρι το καλοκαίρι, έχουμε το Team Sonic Racing που είπαμε στις 21 Μαΐου, για τους λάτρες του golf και τους κατόχους PlayStation VR έχουμε το Everybody's Golf VR στις 22 του μήνα. Το οποίο έχω πει, έτσι, σε έχω πει. Μπορεί να ακούγεται άθλιο αυτό που θα πω. Είναι πολύ δυστικό το παιχνίδι. Παιδιά, το λατρεύω. Στο PSP αυτό το παιχνίδι μπορεί να έχω παίξει και 30-40 ώρες. Το λατρεύω. Είναι θυσμός. Έχουμε την κυκλοφορία, τη μεγάλη, το νέο Total War, το Three Kingdoms, για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μέσα στο Μάιο. Τι άλλο έχουμε τώρα, το καλοκαίρι κλασικά πέφτουν τα πράγματα. Πριν πάμε όμως στο καλοκαίρι, έχουμε πολύ μεγάλο VR παιχνίδι από τη Sony, το Blood and Truth, το οποίο το έχει διαφημίσει πάρα πολύ καιρό. Και φαίνεται πολύ ωραίο, ναι. Φαίνεται πολύ όμορφο και πολύ περίπου. Φαίνεται μεγάλη παραγωγή βασικά, πράγμα που σπανίζει στο VR. Έχουμε το Warhammer Crossbane, για αυτούς που τους αρέσει το σύμπαν, στις 4 Ιουνίου. Συνεχίζουμε τώρα με το Bloodstained. Επιτέλους βγαίνει τόσο καιρό στο Kickstarter, επιτέλους. Από τον μπαμπά, τον Κότζι, τον Castlevania, τέλος πάντων, αυτό στις 21. Το Crash Team Racing επίσης στις 21. Το The Sinking City, 27 Ιουνίου, αυτό φαίνεται πάρα πολύ hardcore εμπειρία και πολύ δυνατό παιχνίδι. Είχε λάβει καθυστέρηση, έχει πάει για το καλοκαίρι πλέον. Τέλεια. Έχουμε το Mario Maker στις 28 Ιουνίου. Τεράστια κυκλοφορία τώρα για την Nintendo. Ψά ζεστό ψωμί θα πουλήσει το Switch αυτό, να ξέρετε. Έχουμε την τεράστια κυκλοφορία, την αποκλειστική του Switch, το Marvel Ultimate Alliance 3, που είναι και ζεστό μετά το Endgame και πιστεύω θα γίνει πανικός, θα πουλήσει πολλά Switch με αυτό. Έχουμε το Wolfenstein, το spin-off, το Youngblood, ναι. Στις 26 Ιουλίου, είναι λίγο, έχει κυκλοφορήσει το καλοκαίρι. Έχουμε και το WoW, το Classic, κάπου εκεί βγαίνει. 27 και το Αυγούστου. WoW Classic βγαίνει, αλλά εντάξει δεν το μετράω ως νέα κυκλοφορία, είναι όμως νέα, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το Σέμιου 3, 27 Αυγούστου, δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις. Το Control της Remedy, 27 Αυγούστου και αυτό. Και κλείνουμε με Τρόπικο 6 τον Αύγουστο, 30 Αυγούστου. Αυτά. Εντάξει. Δεν είναι άδειο το καλοκαίρι, παιδιά, έχει δεν πράγματα. Δεν είναι άδειο, δεν είναι και υπερβολικά γεμάτο, κάπως έτσι τα θέλουμε τα καλοκαίρια, να σου πω την αλήθεια. Ακριβώς, ναι, καλύπτουμε και λίγο το backlog. Θέμη, το Fire Emblem, το Three Houses. Και το, ναι, το Fire Emblem το ξέχασα. Ναι. Ωραία. Πολύ, πολύ. Αυτά. Ωραία. Έχουμε τώρα πράγματα και να περιμένουμε και πιστεύω μετά την E3 αυτή η λίστα θα είναι ακόμη πιο. Καλά, σίγουρα, ναι. Αυτά, παιδιά, από εμάς. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, dedicated εκπομπές πάνω στην E3, να ζεσταθεί και λίγο το πράγμα με την έκθεση, να σκάσουν και φήμες, να σκάσουν και leaks, αν υπάρξουν leaks. Ρε φίλε, μέχρι τώρα δεν γίνεται τίποτα, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Έχουμε φτάσει λιγότερο από ένα μήνα. Έχουν αρχίσει και προσέχουν παραπάνω, νομίζω. Ειδικά τώρα που βρίσκεται η βιομηχανία σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, νομίζω ότι. Μα πώς προσέχουν, ρε. Το Ghost Recon διέρευσε πρώτα συλλεκτική. Τον Gears διέρευσε από την Ταϊλάνδη. Εντάξει τώρα. Αυτά δεν τα λες και λίξ σοβαρά τώρα. Δεν είναι και άλλες χρονιές είχαν διαρρεύσει. Μέρες... Το 2016 είχε διαρρεύσει όλη η press conference. Δύο μέρες πριν και βγήκε και το μήνυμα. Ναι, δύο μέρες πριν. Γι' αυτό σας λέω, είναι νωρίς ακόμη. Έχουμε ακόμη ένα μήνα. Περίμενε. Πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε με το Walmart, ρε, στον Καναδά. Τα είχε διαρρεύσει όλα. Πάρτο, όλα. Τέλος πάντων, θα μαζευτεί υλικό και θα κάνουμε πιο συγκεκριμένες κουβέντες πάνω στην E3. Αυτά, περιμένουμε τα σχόλιά σας πρώτα απ' όλα για το διαγωνισμό που είπαμε στην αρχή.
που δίνουμε μπόλικα παιχνιδάκια για το PC. Και περιμένουμε και τα σχόλιά σας για την εκπομπή. Μια και κάνουμε κουβέντα Sega VS Nintendo, κάντε το γι' αυτό κάτω στα σχόλια. Ναι, να και από τους παλιούς Sega ή Nintendo και γιατί. Ναι, αυτό. Όχι μόνο σκέτο Nintendo. Sega γιατί αυτό. Nintendo γιατί εκείνο. Έτσι, ναι, δηλαδή και... δώστε έτσι και κανένα δύο επιχειρήματα, ρε παιδί μου, να ξέρουμε. Nintendo λίγο γιατί βάζει. Αυτό είχα. Μια χαρά επιχείρημα. Δηλαδή τότε εντάξει, ναι, πώς. Ή μπορείς να πεις Sega γιατί έτσι γουστάρουμε. Σωστό. Ή να πάμε στο εντελώς βορειοελλαδίτικο. Sega και ας μην γαμίσουμε ποτέ. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια ατάκα, ας πούμε, και ένα επιχείρημα πολύ, πολύ σοβαρό και πρέπει να του δίνουμε βάση. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο Frame Rate Uncut. Περιμένετε και σύντομα εκπομπή στους Unboxholics Frame Rate. Έχουμε πολλά να πούμε και από εκεί. Τα λέμε. Γεια χαρά σε όλους.